Καλησπέρα φίλες και φίλοι του Ρίμπαρο 107 και 4 Basket City εδώ κοντά σας 8 με 10 όπως κάθε Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη. Έτσι είμαστε εδώ μπασκετικά μόνο. Καλησπέρα Νικό. Καλησπέρα Σταμάτη, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές του Ρίμπαρο 107,4. Λοιπόν, θα πάμε λίγο γρήγορα στον πρώτο μας καλεσμένο, γιατί υπάρχει μια υποχρέωση που έχει και δεν μπορεί να είναι πολύ ώρα στον αερά του Λίμπερο. Έτσι μιλάμε για τον Λευτέρη τον Ποχορίδη, ο οποίος μας ακούει στην αλέκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Λευτέρη, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Τι γίνεται, πώς είσαι αφού τελείωσε η κανονική περίοδος, σωματικά εννοώ. Εντάξει, μπορώ να πω, δώστε το Θεό μια χαρά, φύγουμε την υγεία μας όλα καλά. Έτσι. Και λίγο διάστημα να ξεκουραστούμε και συνεχίζουμε. Έστειλες και εσύ κάποιο μήνυμα γιατί είναι τον της μόδας. Έτσι στο κινήσε ο Λαντύπο, ο Νοβίτσκι, χθες είδαμε και το Σίμψακ. Ξεκίνησε και εσύ, έχετε κανένα μήνυμα εκεί στον τρέινερ σου για αμέσως προπόνηση. Εγώ μιλάω σχεδόν κάθε μέρα με τον προπονητή μου. Συγκεκριμένα είναι ο Γιώργος Κυριαζής, μπορώ να πω. Ναι. Και θα ξεκινήσω, όπως είπα, μετά από κάνα δεκαήμερο, θα ξεκινήσω κανονικά προπόνηση. Τη χρονιά τελείωσε, μια χρονιά που ομολογουμένως για όλους ήταν δύσκολη, κόσμο, όλους γύρω από την ομάδα. Θέλουμε μια λέξη να μου την περιγράψεις όσο μπορείς αυτή τη χρονιά για εσάς τους παίκτες, για σένα που την έχεις από μέσα, από ένα διαφορετικό πόστο. Σίγουρα ήταν μια πολύ δύσκολη χρονιά. Μπορώ να πω ότι όλοι ήταν πιεσμένοι μέσα στην ομάδα. Παρ' όλα αυτά για μένα την είδα αρκετά διαφορετικά. Ήρθα από την αρχή με πάρα πολύ καλή διάθεση, ήθελα πάρα πολύ να βοηθήσω, ήθελα πάρα πολύ να παίξω στην ομάδα. Οπότε για μένα ούτε ήταν κουραστική χρονιά, ούτε τίποτα. Πραγματικά ακόμα και δύσκολες στιγμές προσπαθούσα να τα απολαύσω και να δίνω το καλύτερό με αυτό. Δεν ξέρω, όταν ήρθες περίμενες ότι θα πάει έτσι χρονιά? Εντάξει, λίγο πολύ τα προβλήματα πάνω κάτω ήταν ψηλογνωστά, εννοώ τα οικονομικά κυρίως. Αλλά περίμενες ότι θα φτάσουμε σε αυτό το σημείο, δηλαδή? Όταν ήρθα, όχι, είχα... Σίγουρα όταν έχεις κάτι στο μυαλό σου, σίγουρα πολύ διαφορετικό από αυτό που συνεντεύει στην πραγματικότητα. Έτσι ήταν και εδώ πέρα. Η κατάσταση ήταν πάρα πολύ δύσκολη και διοικητικά ήταν κάτι το οποίο επηρέασε πάρα πολύ την ομάδα. Που ήταν απλήρωτοι οι παίχτες, ότι δεν υπήρχε κάποια διοίκηση, δεν υπήρχε κάποιος μαζί μας να είναι σε όλα τα θέματα εκεί. Σίγουρα όλα αυτά και στοιχήσανε και μετρήσανε στο τελικό αποτέλεσμα. Αλλά μπορώ να πω για μένα ότι ό,τι και να γινόταν δεν με ενδιαφέρει, απλά ήθελα να βοηθήσω όσο μπορούσα την ομάδα και να πάμε όσο δυνατόν καλύτερα. Ξεκίνησε η χρονιά με coach Γιαννάκη, στη συνέχεια έρθει ο coach Αγγέλου. Δεν ξέρω, προσωπικά είδα ένα τελείως, όχι θα πω διαφορετικό, αλλά έναν καλύτερο, πιο βελτιωμένο Άρη. Τι ήταν αυτό που άλλαξε? Γιατί συνήθως λέμε πάντα ότι η αλλαγή προπονητής είναι να βοηθάει στο ψυχολογικό. Ήταν μόνο αυτό τελικά, Λευτέρη? Καταρχήν να πούμε ότι έτσι όπως ήταν ο Άρης φέτος και οι δύο προπονητές είχαν να διαχειριστούν, κυρίως ο κότσο Γιαννάκη στην αρχή, είχαν να διαχειριστούν όχι μόνο σαν προπονητές, αλλά σχεδόν σε όλα τα θέματα πρέπει να τα χειριστούν αυτοί, το οποίο σίγουρα τους έβαζε περισσότερες ευθύνες και ήταν και πιο δύσκολο σίγουρα. Παρ' όλα αυτά ο κότσο Αγγέλου όταν ήρθε προσπάθησε να μας φέρει πιο κοντά, να μας ενώσει, να μας κάνει να πιστέψουμε ότι είμαστε ομάδα και να δώσουμε το καλύτερο μας σε αυτό το τελευταίο παιχνίδι, έτσι ώστε έστω και έτσι η χρονιά να σωθεί. Το γεγονός ότι εσύ έχεις μια ιδιαίτερη σχέση και με τον κόσμο, έτσι είναι λογικό αυτό, γιατί προέρχεσαι από τον Άρη. Το γεγονός ότι ήρθες, η πορεία δεν ήταν αναμενόμενη και περιμέναν πολλά από σένα ο κόσμος. Ένιωσε παραπανοποίηση, ειδικά την περίοδο που το αγωνιστικό ήταν σε πολύ κακή πορεία πήγαινε η ομάδα. Ένιωσε έξτρα πίεση εσύ σαν Λευτέρης Μποχορίδης σε σχέση με τον Άρη? Ότι υπήρχε κάποια πίεση, υπήρχε. Όταν έχεις ένα υπερβολικό θέλω, το οποίο μπαίνει στο γήπεδο και από το υπερβολικό θέλω σου σου βγαίνει μεγαλύτερη πίεση, είναι λογικό, αλλά είναι κάτι το οποίο όλοι οι αθλητές είναι κάτι που πρέπει να διαχειριζόμαστε, οπότε προσπαθείς όσο μπορείς να μην σε επηρεάζει για να κάνεις ό,τι καλύτερο. Άμα το αφήνεις σε καταβάλει, τότε είναι που υπάρχει πρόβλημα. Μετάνιωσες που επέλεξες, γιατί με τον Παναθηναϊκό σου έχεις και άλλες προτάσεις. Μετάνιωσες που επέλεξες να δεις εδώ? Με βάση βέβαια την πορεία της ομάδας που σίγουρα δεν ήταν. Ποτέ δεν πιστεύω ότι θα μετάγαινε για μια τέτοια αποφασή μου. Ήθελα συνειδητά από την αρχή, ήξερα ότι είναι δύσκολη κατάσταση. Ίσως ήταν πιο δύσκολη από ό,τι φανταζόμουν, αλλά όχι ποτέ ούτε θα μετάγαινα ούτε τίποτα. Δηλαδή και τώρα, άμα ξαναδιάλεγα, θα το ξανάκανα. Να πούμε ότι το συμβόλαιο σου έχει τελειώσει με τον Άρη και πολλοί είναι αυτοί που ρωτάνε και λένε μάλλον ο κόσμος ότι η νέα προσπάθεια που πήγαιναν αυτοί πρέπει να ξεκινήσει από σένα.
σαν κορμό. Εσένα σαν ηγέτη, έτσι, με τα υπόλοιπα παιδιά τα οποία είναι στην ομάδα του Έλληνες κυρίως, μιλάω για τον Τζαερέλη, τον Φιόνι, τον Αθηναίου, τον Χριστίδη, τον Μούρτο, δηλαδή να γίνει ένας κορμός. Θέλω λίγο τις δικές σου σκέψεις, είναι νωρίς βέβαια ακόμα, αλλά έζησες μια χρονιά προβληματική, πήρες λίγο μια, αν θέλεις, γεύση της νέας διοίκησης, είδες κάποια πράγματα από μέσα, τον ξέρεις τον οργανισμό αρκετά καλά, έτσι, ποιες είναι οι σκέψεις σου για τη νέα χρονιά? Εντάξει, για μένα προσωπικά δεν έχω ακόμα κάποιες σκέψεις. Ακόμα δεν τελείωσε η χρονιά, μπορώ να πω. Σίγουρα θέλω ένα χρόνο να καθαρίσει και το δικό μου μυαλό και η ομάδα να πάρει τον χρόνο της και μετά θα μπορεί να γίνει όποια συζήτηση. Το μόνο σίγουρο είναι ότι για αυτήν την ομάδα πρέπει να μπει μια τάξη για αρχή στα διοικητικά, να υπάρχει κάτι σωστό, κάτι σοβαρό, να γίνει μια σωστή δουλειά. Και από εκεί και πέρα, όπως φαίνεται και ότι έχει αρχίσει ήδη να γίνεται κάποια σοβαρή δουλειά και από τον κύριο Γουλιέλμου και από όλους τους συνεργάτες του, ελπίζω να συνεχίσει έτσι για να μπορέσει να επαναφέρει τον Άρη εκεί που θέλουμε όλοι να τον βλέπουμε. Το λέω αυτό γιατί, το ρωτάω γιατί, για παράδειγμα, αν λυθεί το θέμα με τον μπαν και μπορεί η ομάδα να κάνει μεταγραφές, έστω να έχει ένα χαμηλό budget, σίγουρα τελείως διαφορετικό στο να είσαι μια ομάδα που ξέρει ότι δεν μπορεί να κάνει μεταγραφές. Αυτό δηλαδή θα παίξει, πιστεύω, ένα ρόλο ίσως. Σίγουρα αυτό είναι πρώτα απ' όλα η αρχή. Άμα δεν υπάρχει το μπαν και υπάρχει ελευθερία για να γίνουν όλες οι μεταγραφές, θα είναι τελείως διαφορετική και όλη η εικόνα για την ομάδα. Σίγουρα αυτό είναι το πρώτο και το βασικότερο που πρέπει να γίνει. Όσον αφορά τον coach Αγγέλου, και αυτός είναι λίγο στον αέρα όσον αφορά την παραμονή, θα μετρήσει σε σένα, γιατί τον ξέρεις καλά και τον coach. Η παραμονή του coach εδώ θα παίξει ένα ρόλο παραπάνω? Το ότι γνωρίζαμε τον coach και την προηγούμενη θητεία μου, σίγουρα θα παίξει κάποιο ρόλο. Καταρχήν πιστεύω ότι θα είναι και για το καλό της ομάδας, δεν μπορώ ακόμα να μιλήσω για τον εαυτό μου. Πιστεύω ότι θα είναι για το καλό της ομάδας, αν μπορέσει να μείνει ένας προπονητής ο οποίος ξέρει την ομάδα, ξέρει τι σημαίνει Άρης και πιστεύω αν μείνει θα μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ την ομάδα. Ελευθερία, αγωνιστικά μιλώντας, θεωρείς ότι αυτή, έτσι πως είναι η κατάσταση στον Άρη, μια ευκαιρία να επενδύσει ακόμα περισσότερο στους Έλληνες, με δεδομένα τα προβλήματα οικονομικά, ότι το budget θα είναι συγκεκριμένο, είναι ευκαιρία όσο μπορεί να βοηθήσει να επενδύσει πάνω στους Έλληνες, να στηριχτεί? Δεν σ' άκουσα την ερώτηση, μπορείς να μου ξαναπεί? Λέω ότι έτσι πως είναι η κατάσταση τώρα στην ομάδα του Άρη, με το budget συγκεκριμένο, είναι μια ευκαιρία μέσα σε αυτή την δύσκολη κατάσταση να επενδύσει και πάνω στους Έλληνες, δηλαδή όσο μπορεί να εμπιστευτεί το ελληνικό στοιχείο για να δημιουργήσει μια βάση? Ειδικά τις ομάδες όταν περνάνε τις δύσκολες καταστάσεις, πιστεύω η παραγωγή παιχτών και να στηρίξει κάποιους Έλληνες παίκτες είναι μονόδρομος. Οπότε, έχοντας και ένα προπονητή ο οποίος ξέρει να το κάνει αυτό, θα είναι μια πάρα πολύ καλή αρχή για να χτίσεις πάνω σε κάτι, να έχεις ένα κορμό για να υπάρχει μια συνέχεια. Ακριβώς. Κλείνοντας, επειδή έχουμε κάποια ερωτήματα και φίλων που λένε να μείνεις και τα σχετικά, εντάξει, τα ακούς αυτά κάθε μέρα βέβαια. Θέλω λίγο το δικό σου μήνυμα στον κόσμο. Ο κόσμος φέτος βοήθησε ο Άρης, ο οποίος βγήκε δεύτερο σε εισιτήρια. Σε μια προβληματική ομολογουμένως χρονιά βγήκε δεύτερος. Θέλω λίγο το μήνυμα σου προς τον κόσμο της ομάδας. Έτσι τον ξέρεις. Μαζί πιστεύω με τον Μούρτο και τον Τζαερέλη, ίσως έχεις την καλύτερη σχέση με τον κόσμο. Ναι, καταρχήν να πούμε εκ μέρους πιστεύω όλης της ομάδας, ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κόσμο. Μας στήριξε πάρα πολύ καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Και σε προπονήσεις έχει έρθει στην Αθήνα να στηρίξει, έχει έρθει στο Παλέ όταν ήξερε ότι ήταν δύσκολα και διοικητικά τα πράγματα και ήταν απλήρωτοι όλοι οι παίχτες. Έχουν μαζέψει, έχουν κάνει την κίνηση με τα κουπόνια που ήταν φοβερή για να μας βοηθήσουν. Παρόλα αυτά, εγώ θέλω να πω, σίγουρα καταλαβαίνω και όποια δυσαρέσκεια υπάρχει από τον κόσμο, αυτό που είπες και εσύ, ότι καταλαβαίνεις όταν κάποιος ήρθε στο γήπεδο και όταν έχει συνηθίσει τον Άρη να είναι κάπου ψηλά και έρχεται και βλέπει ναι, να υπάρχουν κάποια άσχημα αποτελέσματα, σίγουρα τον επηρεάζει. Ναι. Τώρα από εκεί πέρα, πες μου. Ναι, λέω αυτό βέβαια έχει να κάνει συνάρτηση όλων. Έτσι, δεν είναι το αγωνιστικό καθαρά μόνο. Όταν ήδη το κεφάλι είναι άρρωστο, η διοίκηση για παράδειγμα, γιατί τουλάχιστον η προηγούμενη διοίκηση νομίζω ότι όχι αδιαφορούσε πλήρως, ίσως να μην τους είχατε δει και ποτέ έτσι. Να μην, ναι, η αλήθεια είναι προσωπικά, ναι, εγώ από την περίοδο που ήμουν εδώ πέρα δεν υπήρχε κάποιο άνθρωπο από τη διοίκηση ο οποίος να έχουμε για να μπει μπροστά και να μας πει κάποια πράγματα. Έτσι. Λευτέρη, να σε ευχαριστώ για τη συνέντευξη, να ευχηθώ ότι καλύτερο, έτσι, υγεία πάνω απ' όλα σε ένα προσωπικά, γιατί ξέρω πόσο σημαντικό είναι η υγεία για όλους τους ανθρώπους αλλά και για τους αθλητές. Κλείνοντας, μια τελευταία ερώτηση για το ένας φίλος. NBA, βλέπεις καθόλου τα μάτς, τα προγνωστικά σου θέλω. Η αλήθεια είναι τώρα που είναι προς τα τελικά, έχω αρχίσει και παρακολουθώ.
Δεν υποστηρίζω κάποια ομάδα, να πω την αλήθεια. Τίποτα, θα πάω με, με τους Warriors. Με το φαβορί δηλαδή. Με το φαβορί θα πάω, ναι. Ωραία, Λευτέρη. Καλή συνέχεια, διεθώ, έτσι. Καλή απόφαση όπου και πάρεις και συνεχίζεις την καριέρα σου. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Λοιπόν, αυτά και το Λευτέρη τον Ποχωρίδη, έτσι, ο παίκτης του Άρη, ο οποίος ουσιαστικά πλέον δεν είναι παίκτης του Άρη, γιατί έχει τελειώσει το πρωτάθλημα. Θα σκεφτεί και αυτός, θα δει τι θα κάνει από τα βασικά στελέχη του Άρη σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Θα σκεφτεί και αυτός, και όπως τον άκουσε να λέει και Νίκο, ότι πρέπει να λυθούν κάποια προβλήματα βασικά. Έτσι. Πρέπει δηλαδή η διοίκηση να βάλει, για να μιλήσει με παίκτες, πρέπει να βάλει κάποια θέματα. Δηλαδή να λύσει τον μπαν, να κλείσει προπονητή, να λύσει κάποια πράγματα. Κοίτα, νομίζω ότι ο Μποχωρίδης φέτος, επιστρέφοντας τον Άρη αγωνιστικά, έκανε τη σωστή κίνηση. Ναι. Στη λογική ότι στον Παναθηναϊκό δεν μπορούσε να βρει ποτέ χώρο και χρόνο. Και παιδιά τα οποία για μένα φεύγουν από 20-21 χρονών, θα πρέπει μετά να πάνε κάπου και να παίξουν. Στον Άρη, από τη στιγμή που ήρθε και μετά, περίπου Δεκέμβριο, κατά θυμάμαι, κάπου εκεί δεν ήταν. Τόσο. Πάνω κάτω. Είχε αρκετό χρόνο συμμετοχής. Βέβαια, όταν η ομάδα έχει διάφορα θέματα και αγωνιστικά και εξαγωνιστικά, είναι δύσκολο και εσύ να βγάλεις τα χαρακτηριστικά σου. Για μένα ο Μποχωρίδης πρέπει να είναι ή στον Άρη του χρόνου ή πάλι σε μια ομάδα που θα παίζει. Που θα κάνει λάθη, που θα παίρνει αποφάσεις, που θα βάζει μεγάλα σουτ, που θα χάνει μεγάλα σουτ. Ούτως ώστε να τον δούμε κάποια στιγμή στο επίπεδο που όλοι περιμένουμε που έδειχνε. Έτσι. Στα 18-19. Κόλλησε κάπου γιατί... Εντάξει, επέλεξε να πάει στον Παναθηναϊκό. Γιατί πήγε στον Παναθηναϊκό, όπου δεν είχε χρόνο. Δηλαδή, αν βάλει στη ζυγαριά αυτόν και τον Σάσα, τον Βεζένκοφ, που ουσιαστικά ήταν μαζί. Έτσι, ο Σάσα, βέβαια, είχε πιο ενεργό ρόλο στον Άρη και βρήκε περισσότερο χώρο, αν θέλει. Αλλά με βάση την πορεία, έτσι, ο Λευτέρης πήγε σε μια ομάδα που δυστυχώς για αυτόν, ενώ τον προορίζαν για κάτι, έτσι, να μην κρυβόμαστε, τον προορίζαν για τον διάδοχο του Δημαντίδη. Δεν βρήκε ποτέ χώρο τελικά και χρόνο. Και την άλλη, να μην Βεζένκοφ πήγε στη Βαρκελόνη, γιατί και τότε υπήρχε και Παναθηναϊκός στη μέση για τον Βεζένκοφ και Ολυμπιακός. Πήγε στη Βαρκελόνη και κάνει μια άλλη πορεία. Έτσι, δηλαδή, τώρα ο Μποχωρίδης, συμφωνώ σε αυτό που λες, πρέπει να βρει ομάδα που να έχει αυτό το ρόλο του ηγέτη που θα κάνει τα λάθη, που θα πάρει σεζόν, τα σουτ. Ναι. Αν αποφασίσει να μείνει και φυσικά και ο Άρης τον θέλει, να είναι αυτός ο παίχτης. Κοίτα, εγώ να πω την αλήθεια, πιστεύω και νομίζω ότι ως ένα βαθμό. Το είπε και ο Λευτέρης σήμερα. Πιστεύω ότι για να μείνει ένας παίκτης σε αυτή την ηλικία στον Άρη, πρέπει να δει κάποια πράγματα να γίνονται καλά. Δηλαδή, να λυθεί τον μπαν για να σου πει ότι ναι, ρε παιδί μου, κάνουμε κάτι, μην πάλεψουμε πάλι τον χρόνο για την παραμονή. Ναι. Κατάλαβες. Είναι μια ομάδα ανταγωνιστική. Δεν μιλάμε τώρα να κάνεις μια ομάδα με 2-3 εκατομμύρια μπάτζετ. Το μπάτζετ θα είναι μικρό τη άλλο, αλλά μπορεί να πάρει παίκτες. Δηλαδή, τώρα ο Άρης πρέπει να μπει αυτή τη στιγμή, πρέπει να μπει σε μια αγορά. Και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα διευκρινιστεί κάποια στιγμή. Έτσι, γιατί είπαμε ότι υπάρχει και ένα σενάριο τελικά ο Άρης να μην μπορεί να κάνει καμία μεταγραφή. Και να είναι μόνο με το υπάρχον ρόστερ που έχει. Έτσι, γιατί οι κανονισμοί, ξέρεις, καμιά φορά αλλάζουν. Η FIBA. Ναι. Το έχει ψηλιαστεί το έργο που το κάνανε οι ομάδες. Όπως έκοψε παλιά τότε με τον Άρη που το έχει κάνει και ο Άρης. Πήγε να το κάνει. Έκοψε τα κολεγιόπαιδα, θυμάσαι. Mm-hmm. Που πήγε κάποτε ο Άρης έχοντας το K του Βασιλακόπουλου, πήγε να πάρει κολεγιόπαιδα με τον Μπαν. Και βγήκε η FIBA και είπε όχι, τέλος, δεν έχει κολεγιόπεδα. Και πήρε τότε παίκτες από την προηγούμενη χρονιά. Τη δεύτερη χρονιά βέβαια δεν μπορούσε να βρει κανέναν, κράτησε τον Κορμόλο και είχε το Χαντ σαν παίκτη Αμερικάνο. Έτσι, γιατί όλοι είχαν φύγει. Αλλά υπάρχει και ένα ενδεχόμενο να μην μπορεί να κάνει κανένα, να μείνει δηλαδή με αυτό το ρόστερ που έχει. Οπότε για μένα από τις πρώτες βασικές αρμοδιότητες και υποχρεώσεις της νέας διοίκησης είναι να λύσει τον μπαν. Και όταν λύσει τον μπαν και ο προπονητής και ο παίκτης. Θα σου πει ναι, ρε φίλε, να κάτσω. Έτσι. Mm-hmm. Δηλαδή, να δω μια προσπάθεια να γίνεται. Και να πω ότι ναι, έχουμε 500.000, θα δίνεις Έλληνες, παίρνουμε 4-5 νεαρούς Αμερικάνους ή ξένους, ξέρω εγώ, και πάμε, προχωράμε. Εντάξει. Αλλά άμα είσαι με τον μπαν, είναι δύσκολα. Είναι δύσκολα. Το ότι έγινε μια φορά τον μπαν, επειδή έτυχε να βρεις ένα προπονητή τότε, συγκεκριμένο. Έτσι. Μια ομάδα τότε συγκεκριμένη. Ένα άλλο θέμα, δεν μπορεί να το κάνεις κάθε φορά. Και ούτε οι ίδιοι προπονητές και οι παίκτες έχουν την ίδια κατοχή. Έτσι, αυτό είναι ξεκάθαρο και το λέω. Δεν νομίζω ο κόσμος ότι επέγινε μια φορά, υποχρεούνται όλοι να το κάνουν και δεύτερη.
Έτσι. Εντάξει, μιλώντας πάντως στα τον Μπουχορίδη, για μένα είναι ένας παίκτης τον οποίο ο Άρης μπορεί να επενδύσει. Τώρα το να επενδύσει, ξέρεις, μπορεί και να μην σου βγει η επένδυση, έτσι. Αλλά από τη στιγμή που είναι ένα δικό του παιδί, που και αυτός νιώθει άνετα εδώ, εφόσον του εξασφαλίσει τα βασικά. Οι γονείς του είναι κάθε φορά στο γήπεδο. Ακριβώς. Και χωρίς όταν έπαιζε αυτός ήταν στο γήπεδο. Εφόσον έτσι, η οικογένεια είναι αριανή. Τα βασικά είναι ένας παίκτης ο οποίος για μένα πρέπει να έχει του χρόνου στον Άρη, οπουδήποτε είναι τέλος πάντων. Συμφωνώ. Να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο. Συμφωνώ και πιστεύω ότι θα περιμένει. Δεν νομίζω ότι θα πάρει γρήγορα απόφαση. Θα περιμένει να δει τις εξελίξεις στον Άρη. Εντάξει, δεν ξέρω. Είναι δύσκολη η κατάσταση στον Άρη. Θα το πούμε λίγο. Έτσι, γιατί θα έχουμε και άλλες μέρες να αναλύσουμε. Τώρα ο Άρης τελείωσε. Ο μόνο ΠΑΟΚ έχει αγώνες. Για τον Άρη θα έχουμε να δούμε πολλά όσον αφορά τα προβλήματα και ό,τι έχει να λύσει. Αλλά εγώ πιστεύω ότι πολλοί παίκτες θα περιμένουν από το ρόστερ. Αν ξέρει κανεί τα συμβόλαια που έχει ο Άρης αυτή τη στιγμή, που νομίζω είναι 2-3 συμβόλαια. Νομίζω έχει ο Μούρτος μόνο, ο Χριστίδης, ο Κοκαλαϊτζάκης. Ο Φλιώνης, όχι. Όχι, ο Φλιώνης τελειώνει. Τσαερέλη τελειώνει, το Φλιώνη τελειώνει. Αθηναίο, Μπογορίδηση που έγραψαν για ένα χρόνο. Όλοι τελειώνουν. Ναι. Οι ξένοι τελειώνουν. Πρέπει ξανά από την αρχή να μπει σε μια λογική. Οπότε είναι μεγάλα θέματα. Είναι και πολύ νωρίς για να τα περιμένουν. Ναι. Να τα συζητήσουμε, θα έχει όλο. Ναι, είναι νωρίς, γιατί πρώτα πρέπει να δούμε τι κινήσεις θα γίνουν. Έτσι. Σωστά, σωστά. Λοιπόν, μια που ξεκινήσαμε με Άρη, να πούμε απλά, εντάξει, ως γνωστόν θα κάνουμε μια αναφορά μετά τα αποτελέσματα και την τελική βαθμολογία, τα play-off που ξεκινάνε αύριο. Ο Άρης ιτήθηκε στη Ρόδο, δεν κατάφερε να πάρει αυτή την έκοδη θέση που του έδινε το δικαίωμα στα play-off. Πρώτη φορά που ο Άρης μένει εκτός play-off, έτσι. Επικαταβολής play-off, ακόμα και με το Μίλαν τότε σε εκείνη την τραγική χρονιά είχε παίξει play-off, γιατί τότε παίζανε 12 play-off. Εντάξει, τώρα βέβαια σαν ένα το έμεινε έξω, αλλά για πρώτη φορά μένει εκτός play-off ο Άρης. Δείγμα της κακής χρονιάς, της τραγικής χρονιάς, έτσι όλης αυτής της προβληματικής χρονιάς που πέρασε η ομάδα. Τώρα βέβαια, όπως είπαμε, τρεις παίκτες έχουν συμβόλαιο, έτσι ο Μούρτος, ο Χριστίδης και ο νεαρός ο Καλατζάκης. Όλοι οι υπόλοιποι είναι ελεύθεροι. Στο αγωνιστικό νομίζω θα περιμένουμε, γιατί όλο το θέμα έχει να κάνει με το τι θα γίνει με το διοικητικό κομμάτι. Στο διοικητικό κομμάτι, όπου περιμένουμε τον κύριο Γουέλεμο να δούμε τι θα αποφασίσει όσον αφορά το αν θα κάνει συνέντευξη τύπου, που θεωρώ ξανά ότι πρέπει να την κάνει. Έτσι. Και πιστεύω θα την κάνει μια συνέντευξη τύπου. Να μιλήσει, να ξεκαθαρίσει τι θέλει να κάνει, ποιο είναι το πλάνο του, έτσι να κάνει το κάλεσμα προς παράγοντες όπως θέλει, γιατί ο ίδιος μόνος του δεν μπορεί να το πάει το καράβι. Αυτό είναι νομίζω δεδομένο. Τώρα, όλοι αυτοί που έχουν βοηθήσει σε αυτή την πορεία, την παρουσία του κ. Γουλέμου στα διοικητικά, έτσι, προφανώς και θέλουν να ξέρουν και αυτοί τι γίνεται, όσον αφορά τα λεφτά που έχουν βάλει και αυτά που θέλουν να βάλουν, πώς θα τα κατοχυρώσουν, δηλαδή είτε με μετοχές όπως είπαμε, είτε γραμμένα στην καρτέλα, και ανάλογα βλέπουμε και εκπράττουμε, έτσι, γιατί και αυτή είναι μια επιλογή. Αλλά νομίζω ότι ο κύριος Γουλέλμος θα κάνει μια συνέντευξη που να πει κάποια πράγματα στον κόσμο, να πει πως είναι τα χρέη, να πει τι σκέφτεται για το αγωνιστικό, να πει τι σκέφτεται για το άρθρο 99. Τα χρέη είναι πάρα πολλά. Τα λεφτά που απαιτούνται είναι πάρα πολλά. Το να μπει να κάνει 5-6 διακανονισμού τώρα με τη FIBA, που έχει 5 μπαν, έτσι απαιτείται ένα μεγάλο ποσό για να προχωρήσουν οι διακανονισμοί. Η FIBA θα σε βοηθήσει εμένα, αλλά άμα πα και πει τι άστε, έχω 2.000 για 5 παίχτες, τι διακανονισμό να κάνει. Δηλαδή θέλεις τουλάχιστον 20-30 χιλιάρικα να πας ζεστά και να πεις ελάτε εδώ ρε Μακνίλο Τζένκινς, ξέρω εγώ, έλα εδώ ρε Γιάνκοβιτς, έλα εδώ ρε Σανικίτζε, πόσα παίρνεις εσύ, ξέρω εγώ, 60, 100, 120. Τα νούμερα έχουν ξεφύγει βέβαια, αλλά δεν είναι και ολόκληρα τα συμβόλαια. Πόσες σου έχει, ξέρω εγώ, 80, ωραία, πάρε 15 μπραφ και πάμε να κάνουμε διακανονισμό. Δηλαδή αυτό θα κάνει FIBA. Θα πει έλα εδώ πόσα έχει, 80, ωραία, δώσε 15 μπραφ και μπαίνει σε ένα δεκανασμό παίχτη. Να σου λύσω εγώ τον μπαν. Αλλά θα πάει με αυτή τη λογική. Δεν θα πάει με τη λογική, έλα πάρει 2.000. Άμα βάλει 15 επί 5, πάμε στα 75. 75 ζεστά. Τώρα λέω τυχαίο νούμερο. Είναι λίγο μπαγαλίστικο αυτό που συζητάμε. Αλλά για να καταλάβει ο καθένα πώ θα γίνει ο δεκανασμό. Δεκανασμό δεν θα γίνει, έλα τηλέφωνο, έλα τι έγινε, ξέρω εγώ. Έλα πάρει τώρα 500 ευρώ και θα τα βρούμε. Δεν υπάρχει αυτό. Η FIBA, και βάλει και υπογραφή. Έτσι, η FIBA έδωσε, δίνει την ελευθερία στον Άρη, μάλλον τη δυνατότητα αν θέλεις, να πάει ένα διακανονισμό και η ίδια
επειδή ξέρει πώς είναι η κατάσταση και τα παρακολουθούν αυτά στη FIBA, σου λέει: εγώ θα πιέσω τους παίχτες να δεχτούν τον διακανονισμό. Αλλά εσύ κάνε καλό διακανονισμό. Καταλαβες. Μην πας και κάνεις ένα διακανονισμό τώρα τέτοιο. Δηλαδή από τα 120 χιλιάρια που χρωστάς, δώσε δύο από καταβολή. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Αλλά αυτό είναι ένα ποσό σημαντικό. Βάλε αυτό το ποσό. Βάλε το ποσό από τη φετινή χρονιά που πρέπει να ξοβληθούν οι παίχτες. Βάλε τα γενικά έξοδα προς τρίτους και όλα αυτά που έχει να πληρώσει η ομάδα. Βάλε τους παίχτες που δεν έχουν πάει στη FIBA, που είναι εδώ. Τους διακανονισμούς δηλαδή, τους 6 που έχει κάνει η ΚΑΕ. Έτσι για την κατάψυξη εγκυητικής. 6 διακανονισμοί και εκεί. Πρέπει να δοθούν λεφτά. Δόθηκε η πρώτη δόση, πρέπει να δοθούν οι υπόλοιπες. Βάλε άρθρο 99. Πάνε, τελειώνει οι δόσεις. Αυτά που είχε πληρώσει ο Λάσκαρης πάνε, τελειώσανε. Νομίζω Ιούνιο-Ιούλιο ξεκινάει πάλι το 99. Το ποσό δεν είναι πολύ μεγάλο, αλλά όταν είναι μια διοίκηση με τέτοια κατάσταση και τα 10 χιλιάδες να δώσει το μήνα 15 είναι πολλά. Σε μια περίοδο που δεν έχει έσοδα, έτσι. Δηλαδή, πόσο δώσει από μένα, νομίζω είναι δύο δόσεις, μία-δύο δόσεις από το τηλεοπτικό που είναι να πάρουν ακόμα οι ομάδες. Όλα αυτά είναι λεφτά. Αυτά πρέπει να τα πει και ο Ζουλέλμος. Και να πει το πλάνο του, τι θέλει να κάνει. Θέλει να φωνάξει το Μοσχοβίτη, το Μουρελίνο, να του πει: ελάτε εδώ, παδώστε από 5 χιλιάρικα, πάρτε μετοχές όλοι μαζί. 20 Μοσχοβίτες και 20 Μουρελίδες να κάνουμε κάτι. Έχει βρει συμπαίχτη και θέλει να τον βάλει μέσα στο παιχνίδι. Του σίγουρο είναι, όποιο και να είναι, θα ζητήσει από τον κόσμο να βοηθήσει. Έτσι, αυτό είναι δεδομένο. Αλλά τα νούμερα είναι μεγάλα. Και μπορεί να λέμε ότι το πρωτάθλημα ξεκινάει Οκτώβρη, λογικά. Και θα έχουμε μέχρι τότε να. Αλλά δεν είναι έτσι. Γιατί ο Άρης, αν βρεθεί με τη λογική του μπαν, δεν μπορεί να χάσει παίχτες αυτή τη στιγμή. Ο Άρης πρέπει να ξεκαθαρίσει τον μπαν σε πρώτη φάση για να ξέρει πού θα κινηθεί, ποια αγορά. Αν δεν μπορεί να σπάσει τον μπαν, δεν θα πρέπει να αφήσει τους Έλληνες καταρχήν να φύγουν και δεύτερον τους ξένους. Πρέπει να δει η αγορά τι γίνεται. Έτσι, γιατί πολλοί θα κλείσουν γρήγορα σε ομάδες. Δηλαδή ο Πάοκ τώρα για παράδειγμα, έτσι λέμε τώρα. Ο Πάοκ θα κλείσει μάλλον έναν, αλλά αυτό θα κρατήσει. Πόσους λένε, ας πούμε. Θέλει. Ναι, από το φετινό. Εντάξει, νωρίς είναι ακόμα. Ναι, να σου πω την αλήθεια. Δεν... Ναι, σου λέω. Για το αν θέλει και αν μπορεί να κρατήσει. Όχι, θέλω να σου πω. Θέλει δύο από τους 6 που έχει ο Πάοκ. Mm-hmm. Άρα ο Άρης, άμα μπει σε μια λογική του μπαν, πρέπει να προσέξει τι θα κάνουν οι 4 που θα φύγουν από τον Πάοκ. Οι 3 που θα φύγουν από τον Προμηθέα. Οι 2 ξέρω εγώ που θα φύγουν από τον Λαύριο. Λέμε τώρα, τυχαία τη ομάδα, έτσι. Ναι. Να παρακολουθεί για να κλείσει αν θέλει κάτι φθηνό. Ναι. Έτσι δηλαδή είναι πολλά τα θέματα και πρέπει να γίνουν άμεσα κινήσεις. Όταν λέγαμε την περασμένη εβδομάδα, έπρεπε ήδη να έχει γίνει για μια συνέντευξη τύπου. Σήμερα έπρεπε να έχει γίνει ήδη συνέντευξη τύπου του κύριου Γουλιέλμο. Να πει τα πράγματα, να πει τι ζητάει. Και να ζητήσει τη βοήθεια του κόσμου. Δεν μπορεί να ζητήσει τη βοήθεια του κόσμου χωρίς να του πει την αλήθεια πάλι. Πάλι ο κόσμος θα βγάλει τα φίλια του τρύπα. Ναι. Έτσι δεν είναι, Νίκο. Έτσι είναι. Να βγει να μιλήσει, ποιοι είναι μαζί σου. Μαζί μου είναι ο Ζουλιάμης, είναι ο Πιάκης, είναι ο Καπάζογλου, είναι ο Μουρελής. Είναι ο... Γενικά έτσι. Ο Άρης έχει ένα καλοκαίρι μπροστά του πολύ περίεργο. Θέλω συμπαίχτες, θα δώσω μετοχές. Τι θα δώσω συμπαίχτες. Θα πρέπει να έχει, ξεκάθαρες τοποθετήσεις. Γιατί και... ξέρεις, και αυτό είναι ένα θέμα. Οι άνθρωποι που πάνε λεφτά λένε τι θα πάρουμε τώρα. Άλλος θέλει μετοχές. Mm-hmm. Χρεωμένες, αλλά θέλει μετοχές. Άλλος δεν θέλει μετοχές. Θέλει χορηγία. Άλλος δεν θέλει χορηγία, θέλει καρτέλα. Ώστε σου λέει όταν καθαρίσει η ομάδα, έτσι σε 3-4 χρόνια λέμε ρε παιδί μου, καθαρίζει ο Άρης από τα χρέη. Και έρθει ένας επενδυτής, ένας φραγκάτος. Δεν θα τον πουλήσει τον Άρη ένα ευρώ όπως τον πουλήσει τώρα, θα τον πουλήσει 1,5 εκατομμύριο. Ένα εκατομμύριο θα τον πεις. Αυτό το 1 εκατομμύριο θα το δώσει, ξέρω εγώ τα 500 θα το δώσει στις καρτέλες. Θα έχουν βάλει κάποια λεφτά να έχουν βοηθήσει. Έτσι. Είναι ένα μεγάλο θέμα το διοικητικό οικονομικό όλο του Άρη. Έτσι. Ξαναλέω, όλοι νομίζουν ότι το χρόνο είναι άντε πάμε. Έχουμε ακόμα Μάιο. Δεν είναι έτσι τα πράγματα, παιδιά. Για να μπει στη λογική, να μιλήσει με FIBA, να μιλήσει με τους παίκτες, να κάνεις διακανονισμούς, να προχωρήσεις διακανονισμούς, όλα αυτά είναι μια διαδικασία. Και η FIBA δεν είναι γρήγορη. Μπαμ, μπαμ. Η διαδικασία είναι και λεφτά. Άνα, μπράβο, είναι και λεφτά. Πρέπει να βρεις λεφτά. Το πιο σημαντικό. Τώρα πρέπει να βρεις. Δεν θα πρέπει να κλείσεις τη φετινή χρονιά. Mm-hmm. Δεν είναι μεγάλο το ποσό, δεν πρέπει να την κλείσεις. Να φύγουν πάλι παίκτες, να τους ξεχάσεις, να έρθουν του χρόνου πάλι προσφυγές. Δεν πρέπει να κλείσει το θέμα προπονητή. Για να τα κάνει όλα αυτά πρέπει να κάνει πράγματα. Πρέπει να δει για παράδειγμα τι γίνεται με το γήπεδο, με τη σύμβαση που πέρασε πριν ο Λάσκαρης. Τι γίνεται. Το 99, το ξαναλέω. Τι γίνεται με το 99. Γιατί άντε του παίχτε, το ξέρει και εσύ στον Πάοκ έτσι, ότι το 99 όσον αφορά του παίχτε, το Πάοκ πήγε πίσω. Δηλαδή
ότι υπήρχε αυτή η δυνατότητα να αφήσει κάποιε δόσει να προχωρήσουν, έτσι, παιδί μου. Έτσι. Γιατί οι παίκτε κάνουν υπομονή. Αλλά ξέρει, το δημόσιο, το ΙΚΑ δεν κάνουν υπομονή. Κάθε μήνα πρέπει να πέφτει δόση. Mm-hmm. Αδειάζει, μπορεί να πει τον Τζαρέλ που το είναι στο 99 του Ταπούτο. Κάνε λίγο υπομονή, ρε φίλε. Δεν απειλωθεί, ξέρω εγώ, Ιούνιο, δεν απειλωθεί Σεπτέμβριο ή Αύγουστο. Δεν πάμε στο δημόσιο για να το πει, δεν θα απειλωθεί τώρα. Mm-hmm. Γεια σα. Ναι. Πρέπει να απειλωθεί τώρα. Λοιπόν, αυτά λίγο έτσι ξεκινήσαμε με Άρη, που έχει τα πολλά προβλήματα τα οποία έχει. Ευτυχώς ο ΠΑΟΚ δεν έχει τέτοια προβλήματα. Έχει αγωνιστικά να σκέφτεται το ΠΑΟΚ. Mm-hmm. Που ξεκινάει αύριο. Θα τα πούμε. Έξι, το διάλειμμα στις 6 αύριο είναι το παιχνίδι με την ΑΕΚ. Μετά το διάλειμμα θα κάνουμε. Λοιπόν, πάμε σε ένα διάλειμμα. Ναι, γιατί ξεκινήσαμε έτσι με τη συνέντευξη Μποχωρίδη, mm-hmm, που λόγω κάποιες υποχρεώσεις έπρεπε να κλείσει ο Λευτέρης. Γι' αυτό και μπήκαμε έτσι γρήγορα μπαμπαμ, να μιλήσουμε μαζί του. Θα πάμε σε ένα διάλειμμα. Θα επιστρέψουμε με ΠΑΟΚ. Ανάλυση των αποτελεσμάτων, play-off, να δούμε τι γίνεται, πώς είναι τα ζευγάρια, γιατί είχαμε και ένα θέμα με την βαθμολογία. Μεγάλη επιτυχία γι' αυτό. Τι έγινε, και μετά έχουμε Γιώργο Δέδα, έτσι, μιλάμε για Τρίκαλα, μιλάμε για αυτό και που για έγινε ΠΑΟΚ. Και για τον ΠΑΟΚ, αλλά αυτό που έγινε και θέλω να το ρωτήσω και να θέλω την άποψή του. Όμως η πολιτεία ετοιμάζεται να κάνει μια αναδιάδοση σε ένα πρωτάθλημα, σε ένα άθλημα, το οποίο έχει αδειομύρια, έτσι να μην λέμε τι. Και έχει παρατήσει ένα άτομο το οποίο τελευταία αγωνιστική δείχνει την αξιοπιστία του με τον υποβεβασμένο να κερδίζει το αυτόν που καίγεται και, σώζει τον άλλον που έχασε. Έτσι δηλαδή, ναι. Οποία αξιοπιστία δηλαδή, τι να λέμε τώρα, τι να λέμε. Ναι. Έτσι. Πάνω, θα τα πούμε. Θα τα πούμε όλα αυτά. Πάμε λοιπόν στο πρώτο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο. Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Ξεκινήσαμε ακούγοντας τον Λευτέρη Μποχωρίδη. Μπάσκετ City μέχρι και τις 10. Είδαμε κάποια πράγματα στην αρχή με το Σταμάτη για τον Άρη. Θα πάμε στα του ΠΑΟΚ, καθώς υπάρχει, ξεκινάνε τα play-off αύριο, και λέω υπάρχει γιατί ήταν ένα ερωτηματικό αν θα ξεκινήσουν αύριο, τελικά οριστικοποιήθηκε και αυτό, που υπήρχε μια εκκρεμότητα με την Κίμη και το Λαύριο. Δεν δικαιώθηκαν κάποιοι που περίμεναν ότι η ΑΕΚ θα κάτσει να χάσει από την Κίμη, τέλος πάντων, και θα διαλέξει αντίπαλο για την πρώτη φάση των play-off. Η ΑΕΚ νίκησε και έτσι έγινε το αναμενόμενο, αυτό που με τα σενάρια που συζητούσαμε τις προηγούμενες ημέρες. Η ΑΕΚ βρίσκεται στο δρόμο του ΠΑΟΚ. Τετάρτη, αύριο το πρώτο παιχνίδι στις 6. Το δεύτερο μάτς το Σάββατο. Τρίτο, αν χρειαστεί, τη Δευτέρα το απόγευμα. Ίσως το πιο δυνατό ζευγάρι της πρώτης φάσης των play-off. Έχουμε μια εικόνα από την κανονική περίοδο, στην οποία ο ΠΑΟΚ στο παλατάκι νίκησε εύκολα την ΑΕΚ. Στο ΆΚΑ κατάφερε επίσης να την κερδίσει πολύ πιστικά. Αλλά όπως και να το κάνουμε, τα play-off είναι κάτι διαφορετικό. Η ΑΕΚ, η οποία έχει ήδη δύο τίτλους μέσα στη σεζόν, το Κύπελλο Ελλάδος και το Basketball Champions League, έχει αποδείξει ότι παρά τα όποια θέματα μπορεί να έχει μέσα στο γήπεδο, στα μεγάλα και σημαντικά παιχνίδια έχει τον τρόπο να παίρνει τα αποτελέσματα που θέλει. Έτσι κι αλλιώς αναφέραμε και καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν, δεν ήταν τυχαίο ότι οι ομάδες οι οποίες πάλευαν για τις δύο θέσεις τετράδας, που τελικά τις πήραν στην κανονική περίοδο Προμηθέας και ο ΠΑΟΚ, είχαν ελάχιστες διαφορές. Η ΑΕΚ έμεινε πιο πίσω γιατί ήταν προφανές ότι είχε δώσει το μεγαλύτερο της βάρος στο Champions League και δικαιώθηκε γι' αυτό. Να δούμε πώς θα είναι στα play-off. Θα κάνουμε μια κουβέντα για αυτό το ζευγάρι, για τα play-off που έρχονται, για ό,τι έγινε φυσικά η τελευταία αγωνιστική, το οποίο είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από τη στιγμή που εκεί δεν έγινε αυτό που περίμεναν οι περισσότεροι, δηλαδή να κερδίσει η ομάδα που ήταν ενδιαφερόμενη, που ήξερε ότι με μια νίκη επί των αδιάφορων τρικάλων θα είχε μείνει στην Α1. Κατάφερα τα Τρίκαλα να νικήσουν εκεί και να μείνει ο Πανιόνιος στην κατηγορία. Πραγματικά η τελευταία αγωνιστική σε αυτό το κομμάτι ήταν μια πολύ μεγάλη έκπληξη, γιατί έμεινε μια ομάδα η οποία στις τρεις τελευταίες αγωνιστικές ήθελε τουλάχιστον μία νίκη, δεν πήρε καμία και κατάφερε να παραμείνει στην κατηγορία. Και γενικά στις τρεις τελευταίες αγωνιστικές οι τρεις ομάδες οι οποίες παίζανε για την παραμονή, για να μένανε δύο, δηλαδή ο Φάρος, ο Κόρυβος και ο Πανιώνος, δεν πήρανε ούτε μία νίκη, αν σημαίνει κάτι αυτό, όσον αφορά αυτό που έλεγε πριν και ο Σταμάτης, την αξιοπιστία
του πρωταθλήματος. Ο Γιώργος Οδέδας ήταν, φέτος έζησε τα τρίκαλα από την αρχή μέχρι το τέλος. Σίγουρα θα έχει να πει αρκετά για αυτή την εμπειρία. Ήταν πέρυσι στο τεχνικό επιτελείο της ΑΕΚ. Φυσικά από ΠΑΟΚ ξέρει πάρα πολύ καλά τα κατατόπια, όντας παίχτης τα προηγούμενα χρόνια. Γενικά ένας άνθρωπος ο οποίος τον έχουμε ξαναφιλοξενήσει στην Basket City και έχουμε κάνει έτσι πολλές φορές κουβέντα για όλα τα τεκτενόμενα στο ελληνικό μπάσκετ. Έτσι θα το κάνουμε και σήμερα. Θα μιλήσουμε λίγο εν όψη των play-off. Ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε την προετοιμασία του. Μία προπόνηση σήμερα είχε την επιστροφή του Χαρλαμπόπουλου, αναμενόμενη. Ο Χαρλαμπόπουλος, ο οποίος δεν συμμετείχε χθες έχοντας κάποιες ενοχλήσεις. Ενοχλήσεις που ήταν, μάλλον δεν συμμετείχε κυρίως προληπτικά. Σήμερα έκανε κανονικά προπόνηση με την ομάδα και τέθηκε στην διάθεση του Ηρέα Παθεοδόρου. Η ΑΚ δεν είχε ένα ζήτημα αγωνιστικό. Όλοι προπονούν τις τελευταίες μέρες κανονικά. Οπότε αύριο στις 6 ώρα αναμένεται να δούμε ένα ντέρμπι με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Και βέβαια, όποιος καταφέρει να κερδίσει θα πάρει και ένα πολύ σημαντικό προβάδισμα εν όψη της συνέχισης. Το ΠΑΟΚ τα λέγαμε και από την προηγούμενη εβδομάδα που είχε ψιλοξεκαθαρίσει το ότι θα είναι, που είχε ξεκαθαρίσει ότι θα είναι τέταρτος και ήταν σχεδόν ξεκάθαρο ότι θα παίξει με την ΑΕΚ, ότι αυτό που πάλεψε και το κέρδισε στο δεύτερο μισό της σεζόν, δηλαδή με αυτό το 9 στα 10 με το οποίο τελείωσε τη σεζόν, κερδίζοντας εκτός τον Άρη, κερδίζοντας την ΑΕΚ εκτός έδρας, κερδίζοντας το Λαύριο, κερδίζοντας τη Ρόδο τον Κολοσσό, γενικά και κερδίζοντας και παίζοντας καλό μπάσκετ, θα πρέπει να το. Θα φανεί αν το εκμεταλλευτεί σε αυτά τα μάτς. Αν θα καταφέρει να έχει έδρα το γήπεδο του αύριο και την Δευτέρα αν χρειαστεί, σίγουρα για μένα έχει πολύ περισσότερες πιθανότητες να διεκδικήσει την πρόκριση με την ΑΕΚ. Ξεκινώντας έτσι και χωρίς να βάζοντας το παράγοντα έδρα στην εξίσωση, νομίζω ότι δύο ομάδες οι διαφορές που έχουν είναι ελάχιστες και το έχουμε δει καθ' όλη τη διάρκεια τη σεζόν. Τον προανήγγυλα τον έχουμε στην άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Γιώργος Δέδας, Γιώργο, τι γίνεται? Καλησπέρα. Καλά, μια χαρά. Όλα καλά. Όλα καλά. Τελείωσε μια σεζόν η οποία νομίζω θα τη θυμάσαι για καιρό στα τρίκαλα, έτσι δεν είναι? Πραγματικά ήταν μια εμπειρία από όλες τις απόψεις. Και όπως ένας παλιός μου προπονητής έλεγε, το μπάσκετ λέει είναι ένα άθλημα λέει εμπειριών, δεν ξέρεις τι σου ξημερώνει την άλλη μέρα. Και σίγουρα λέει θα πας σε μέρη και θα συναντήσεις καταστάσεις που αν δεν ασχολιώσεις με τον μπάσκετ ίσως δεν το έκανες ποτέ. Εντάξει, οπότε εντάξει, πρέπει εκεί, να το εκεί, όλα θετικά. Εκεί στα τρίκαλα το παρακάνατε λίγο φέτος όμως με το δεν ξέρω τι μου ξημερώνει και καταστάσεις που δεν τις έχεις συναντήσει ποτέ. Έτσι, δεν πραγματικά είναι. Ήταν τόσο δύσκολο γιατί μας λείπαν παίχτες, τραυματίες, παίχτες φεύγανε, παίχτες ερχόντουσαν. Δεν υπήρχε έτσι μια... Και 7 παίχτες να ξέρεις ότι έχεις να παίξεις στον αγώνα. Άμα ήταν σταθεροί αυτοί οι 7 και ήξερες ότι έχεις να ετοιμάσεις ένα μάτς με αυτούς συγκεκριμένους, ίσως σου δίνει κάτι παραπάνω. Αλλά εμείς μπαίναμε στο γήπεδο, βγαίναν παίχτες, μπαίναν άλλοι, είχαμε παίχτες με διάστραμα που κράτησε 2 μήνες. Ο Χατζηνικόλας χτύπησε στο μάτς με την ΑΕΚ που ήταν το πρώτο του δεύτερου γύρου και δεν έχει παίξει ακόμη. Δηλαδή έγιναν πάρα πολλά, οπότε δεν ξέραμε ένα κεφαλικό, θυμάμαι, 2 βγαίνανε. Ναι. Ναι. Εντάξει, κοίτα, νομίζω ότι αλλιώς ξεκίνησε η χρονιά στα τρίκαλα και αλλιώς εξελίχθηκε. Αλλά έκλεισε με έναν τρόπο ο οποίος έκανε πάταγο, ρε φίλε, πώς και να το κάνουμε. Δηλαδή, μια ομάδα που είχε τόσα προβλήματα που συζητάμε, που έτσι κι αλλιώς μαθηματικά είχε υποβιβαστεί εδώ και καιρό, την τελευταία αγωνιστική κέρδισε μια άλλη ομάδα η οποία ήξερε ότι με μια απλή νίκη έμεινε στην κατηγορία. Αυτό πώς το εξηγείς? Ναι, για να πάω λίγο πίσω, εμείς το τελευταίο διάστημα, όχι το τελευταίο μάλλον, ξέρεις, τα 2-3 τελευταία μάτς, από τότε που άρχισαν να εμφανίζονται τα προβλήματα που φύγαν κάποιοι, που έφυγε ένας ξένος σε μία νύχτα και δεν είχαμε δικαίωμα αλλαγής, δηλαδή και αναγκαστήκαμε να παίξουμε με 5. Τέλος πάντων, τα μάτς, ειδικά και τα εκτός έδρας, αλλά και τα εντός, δηλαδή με τον ΠΑΟΚ, με την Κίμη, με τον Προμηθέα, στο μέτρο του δυνατού ήμασταν ανταγωνιστικοί, ήμασταν κοντά, ήμασταν στον ΠΑΟΚ, παραδείγματος χάρη ήταν 2 πόντους στο μάτς, 5 δευτερόλεπτα πριν λήξει το μάτς. Στην Κίμη παρόμοια κατάσταση. Στον Προμηθέα θέλω να σου πω ότι
η ομάδα δούλευε, έστω και με 7, με 6, με 5, κάποιο διάστημα και με 4 παίκτες, δούλευε. Τώρα από ένα σημείο και μετά, και το, από τότε που ήρθε και η μαθηματική πτώση της ομάδας, λίγο οι παίκτες πνευματικά, όχι χαλαρώσαν, αλλά διάσανε με αποτέλεσμα να έρθουν είτε όπως του Άρη, του Κολοσσού, του Ρεθύμνου. Αλλά πραγματικά την τελευταία εβδομάδα, επειδή διαβάσαμε κάποιες δηλώσεις ότι ειδικά που, και το είπαν και από την και ήδη στον Πανιόνιο μετά το μάθημα τον ΠΑΟΚ, ότι παιδιά εντάξει πέσαμε, Πανιόνιο, ιστορική ομάδα έπεσε, καθόμασταν και λέμε πώς έπεσε. Κάτσε, υπάρχει ας πούμε, ειδικά στον Πάσκετ, ποτέ μην λες ποτέ, υπάρχει 0.5% πιθανότητα. Μην το διαγράφεις, ναι. Ναι, μην το διαγράφεις, ναι. Και πραγματικά αυτό έγινε. Εμείς πήγαμε να παίξουμε, είδαμε ότι ο Κόρυβος από ένα σημείο και μετά ήταν αγχωμένος γιατί είδε ότι δεν ξεφεύγει στο σκορ και ότι άμα χάσει αυτό το μάτς είναι μια κατηγορία. Οι παίκτες μας ήθελαν να παίξουν ένα κλείσει χρονιά με νίκη γιατί πραγματικά ήταν προσιλωμένοι στο μέτρο του δυνατού 100%. Δεν χαλαρώσανε ποτέ. Ειδικά οι ξένοι μας θέλαν να κλείσουν με μια νίκη και έτσι έγινε. Γιώργο, τους Έλληνες που ήταν από την αρχή, που ήταν και νεαροί περισσότεροι, έτσι, γιατί δεν ήταν πολύ έμπειρα παιδιά, πώς τους κρατούσατε έτσι σε εγρήγορση, να σου το πω έτσι πολύ απλά, γιατί ήταν νεαρά παιδιά, πολλά από αυτά ίσως και για πρώτη φορά να είχαν φύγει, ξέρεις, από το περιβάλλον που είχαν συνηθίσει να είναι, και το περιβάλλον εκεί στα Τρίκαλα ήταν αρκετά προβληματικό γύρω-γύρω από την ομάδα, έτσι, όχι μέσα σε αυτή. Ο προπονητής, ξέρεις, αυτά τα παιδιά πώς τα ψήνει να συνεχίσουν να δουλεύουν, να μην φεύγει το μυαλό τους, τέλος πάντων. Αυτό που λες και με τους ξένους αλλά και με τους Έλληνες, το δύσκολο το κομμάτι ήταν να προσπαθούμε να τους δώσουμε κίνητρο και μια έξτρα όθηση για να μην τα παρατάνε και να κάνουν προπόνηση πρώτα απ' όλα για τους εαυτούς τους. Mm-hmm. Αυτό τους λέγαμε από την πρώτη μέρα μέχρι την τελευταία, ότι πρώτα απ' όλα κάνετε προπόνηση για εσάς, για να είστε σε καλή σωματική κατάσταση, γιατί ποτέ δεν ξέρεις πώς θα τα φέρει το μπάσκετ. Μπορεί να έρθει μια πρόταση, για τους ξένους το λέγαμε πιο πολύ αυτό, γιατί οι Έλληνες δεν μπορούν να φύγουν. Μπορεί να, οτιδήποτε μπορεί να χρειαστεί από εκεί που δεν έπαιζες καθόλου, να χρειαστεί να παίξεις πολλή ώρα όπως έγινε με τους Έλληνες. Mm-hmm. Και να το δείτε σαν μια ευκαιρία που ίσως, μακάρι να σας δοθεί, αλλά είναι δύσκολο να βρεθεί σε μια ομάδα τυχεολούτζης να παίζει 40 λεπτά σε μια ομάδα Α1. Έστω και σε μια ομάδα που είχε πέσει. Τις περισσότερες φορές τα παιδιά αυτό το δεχτήκανε. Το είδανε σαν προσωπική πρόκληση ότι θα κάνουμε προπόνηση εφόσον είμαστε εδώ. Αυτό τους είχαμε πει και με τον coach, ότι εφόσον αποφασίσετε να είστε εδώ, πρέπει να κάνετε αυτό που λέει η ομάδα, την προπόνηση και ό,τι λέμε. Αν πάλι δεν μπορείτε, είναι σεβαστό και το καταλαβαίνουμε, μπορείτε να πείτε ότι όπως έκανε ο Θέμης παραδείγματος χάρη, εγώ δεν μπορώ να αντέξω, φεύγω. Και αυτό είναι σεβαστό. Αλλά εφόσον είστε εδώ θα κάνετε προπόνηση και τα παιδιά το κάνανε. Όχι πάντα, υπήρχαν δύσκολες μέρες, αλλά στην πλειοψηφία των προπονήσεων και των ημερών ήταν εκεί. Mm-hmm. Το κίνητρο της προσωπικής βελτίωσης και το ενός καλύτερου αύριο, είτε αυτό λέγεται σε καλύτερη ομάδα, σε καλύτερο συμβόλαιο για τους ξένους κτλ. Τον ανέφερες από μόνος σου, θα τον είχα και εγώ στο μετά να σε ρωτήσω κάτι συγκεκριμένο, αλλά επειδή μιλάμε για ένα παιδί σαν τον Λούτζι που είναι ένας νεαρός παίχτης που ανήκει στο Παναθηναϊκό, τον έχουμε δει με τις μικρές εθνικές, γενικά είναι ένα παιδί που το περιμένουμε να κάνει το βήμα μπροστά και στο αντρικό επίπεδο. Εσύ που συνεργάστηκες φέτος μαζί του, πιστεύεις ότι μια τέτοια χρονιά, έστω και με τα θέματα που είχε στα Τρίκαλα και μόνο που έπαιζε και είχε αγωνιστικό χρόνο και έπαιρνε αποφάσεις, θα τον βοηθήσει και ίσως και στο πιο υψηλό επίπεδο την επόμενη σεζόν? Ναι, πέρα του αγωνιστικού, που το παιδί όντως έπαιξε, πήρε λεπτά συμμετοχής, που ουσιαστικά αυτός ήταν και ο λόγος που ήρθε σε μια ομάδα στα Τρίκαλα, για να παίζει, για να πάρει ευθύνες, για να κάνει λάθη, για να μάθει από αυτό. Κρίσιμα ματς, μάτς που ίσως παίζουν μια κατηγορία, αυτό πιστεύω το έκανε σε 100%. Και το δεύτερο κομμάτι είναι ότι χρειάστηκε να είναι μέσα σε κάποια αποδυτήρια τα οποία είχαν πολλά προβλήματα, με πολλούς παίκτες να αλλάζουν, με οικονομικά προβλήματα, με προβλήματα καθημερινότητας, τα οποία, αν και νεαροί στην ηλικία, οι πιο πολλοί Έλληνες, αν όχι όλοι, έπρεπε να το διαχειριστούν. Και αυτό πιστεύω ήταν ένα κομμάτι που στο μέλλον θα δουν ότι άμα το σκεφτούν τι περάσανε φέτος και πώς ανταποκρίθηκαν σε αυτό, θα τους είναι χρήσιμο εφόδιο, mm-hmm, πέραν του αγωνιστικού. Mm-hmm. Σκληραγωγήθηκαν εντός εισαγωγικών, να το πούμε έτσι, σε μια δύσκολη κατάσταση. Και βγήκαν μπροστά, ναι. Και είναι κρίμα για το παιδί που χτύπησε το χέρι του και δεν μπορούσε να παίξει τα 3 τελευταία μάτς.
Ναι, σωστά. Σωστό και αυτό. Γιώργο, η χρονιά έτσι όπως εξελίχθηκε φέτος στην Α1, δηλαδή μέχρι τελευταία αγωνιστική να παίζονται διάφορα πράγματα. Εσύ όντας σε μια τέτοια ομάδα στον πάγκο των Τρικάλων, γενικά το πρωτάθλημα που ολοκληρώθηκε κανονική περίοδος, okay, θα πάμε και στα play-off λίγο πιο μετά, πώς το κρίνεις από πλευράς ποιότητας, αμφιβολίες που υπήρχε για διάφορες θέσεις ως το τέλος? Ναι. Σίγουρα το πρωτάθλημα ήταν ανταγωνιστικό και δύσκολο. Αρκετές ομάδες κάνανε το βήμα παραπάνω. Και ας πούμε και ο Άρης, παραδείγματος χάρη, που είναι μια ομάδα η οποία είχε συνηθίσει τα τελευταία χρόνια να είναι στην τετράδα, ήταν φέτος χαμηλά. Το Ρέθυμνο ήταν σχετικά χαμηλά. Θέλω να σου πω ότι ανέβηκε το επίπεδο του πρωταθλήματος, ώστε ομάδες σαν το Ρέθυμνο και τον Άρη, που το Ρέθυμνο τα τελευταία χρόνια είναι στα play-off και ο Άρης είναι στην τετράδα, ήταν εκτός play-off. Ο Κολοσσός που είναι μια ομάδα η οποία, μη τι άλλο, είναι σταθερή, αν θυμάμαι καλά, πριν το μάτς το δικό μας είχε 8 ή 4. Yeah. Δηλαδή που είναι μεγάλος αριθμός. Ήταν ένα πρωτάθλημα που μόνο αν δεις ότι από την θέση του play-off μέχρι τη θέση του υποβιβασμού, μία αγωνιστική πριν τελειώσει το πρωτάθλημα, ήταν ακόμη ανοιχτά, σημαίνει ότι ήταν ανταγωνιστικό. Συν το ότι στις πάνω θέσεις η ΑΕΚ έπαιζε με την Κίμη στην τελευταία αγωνιστική, ποιος θα βγει πέμπτος, δηλαδή όλα τα μάτς είχαν ενδιαφέρον, είχαν κάποιο κίνητρο οι ομάδες και ο Προμηθέας πιστεύω ανέβασε πολύ το πήχη του πρωταθλήματος, ειδικά για του χρόνου. Mm-hmm. Ναι. Γιατί το Λαύριο, κατά τη γνώμη μου, γιατί είναι η άλλη ομάδα που παρουσιάζουν το Λαύριο με τον Προμηθέα, εμένα το Λαύριο στο δεύτερο γύρο και μετά δεν έκανε καλή πορεία, δηλαδή ανάλογη του πρώτου, το φαίνεται αυτό, αλλά και το μπάσκετ που έπαιξε δεν είναι το ίδιο. Βέβαια θα μου πεις, αποδυναμώθηκε, έφυγε ο Λάμπ, έφυγε ο Γκρέι, που ήταν παίκτες βαρόμετρα, συμφωνώ. Αλλά η αλήθεια είναι ότι το Λαύριο δεν μπορεί να... Γιώργο, νομίζω ότι για αυτές τις ομάδες ο Προμηθέας κατάφερε να το κάνει, το Λαύριο δεν το κατάφερε. Είναι το πώς αντιδράς όταν έρχονται ένα-δύο στραβά αποτελέσματα. Ο Προμηθέας του ήρθαν στραβά αποτελέσματα. Άλλαξε Αμερικανούς και πήρε δύσκολη απόφαση έτσι, να αλλάξει τον Ρέλεφορντ και τον Εβαντς. Έφερε άλλους και κατάφερε να έχει το ίδιο επίπεδο, ίσως και καλύτερο αγωνιστικά. Το Λαύριο, όταν ήρθαν τα άσχημα αποτελέσματα, δεν τα κατάφερε. Okay. Ναι. Αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Και το Λαύριο, αν θυμάσαι και πολύ καλά, θα θυμάσαι ότι από την πρώτη αγωνιστική στο μάτς με τον ΠΑΟΚ φάνηκε ότι είναι πολύ καλή ομάδα. Ναι, βέβαια. Πολύ σκληρή ομάδα. Δηλαδή δεν φορμαρίστηκε μέσα στη χρονιά. Ξεκίνησε από τον πρώτο αγώνα και είπε, φέτος είμαι εδώ. Ναι. Και μην ξεχνάμε ότι κέρδισε μέσα στην Κίμη, που όλοι ξέρουμε πόσο δύσκολο να κερδίσουμε στην Κίμη φέτος, πολύ εύκολα, με τρεις ξένους. Και με πρόβλημα τραυματισμών εκείνη τη μέρα, σωστά, ναι. Δεν έπαιζε ο Φαγέ, δεν έπαιζε ο Μιλόσεβιτς, παίξε κλειδιά, είχαν πέντε μικρούς. Δηλαδή θέλω να σου πω ότι ο Προμηθέας, μπράβο του, αν και αυτός έκανε μια κρίση με τρεις ή τέσσερις συνεχόμενες, έτσι αν θυμάμαι καλά, αλλά την ξεπέρασε πολύ γρήγορα. Ναι. Και μπράβο τους, γιατί πραγματικά εγώ αυτό που έλεγα στην αρχή της χρονιάς για τον Προμηθέα είναι, θέλω να δω τον Προμηθέα όταν θα στραβώσει ένα-δύο αποτελέσματα. Έτσι ήταν αυτό. Και κατάφερε... και πραγματικά οι άνθρωποι βρήκαν τη δύναμη. Οι παίκτες, οι προπονητές, η ομάδα στηρίχθηκε και τερμάτισε τρίτη σχετικά εύκολα. Έτσι είναι. Στραβά αποτελέσματα μέσα σε σεζόν έχουν περισσότερο οι ομάδες, εγώ νομίζω, παίζουν στην Ευρώπη, και ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ είχαν τέτοια θέματα. Ο ΠΑΟΚ, όσο ήταν η ΑΕΚ, από ένα σημείο και μετά νομίζω ότι και πολύ μεγάλο βάρος στην Ευρώπη και δικαιώθηκε φυσικά κατακτώντας το μπάσκετ. Και τον άλλη τον έφτιαρε το Champions League. Σωστά, πιστεύω. Πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Είναι το ζευγάρι του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ το πιο αμφίρο που περιμένουμε να δούμε, και με βάση, μάλλον αν παίζει ρόλο και αν έχει βάση, το να δεις τι έκαναν αυτές οι δύο ομάδες μεταξύ τους στα παιχνίδια της κανονικής περίοδου. Ναι, σίγουρα είναι το ζευγάρι με το μεγαλύτερο πρεστής, να το πούμε έτσι, και το μάτς το ζευγάρι το οποίο θα θέλω να δίνω όλοι, όχι τίποτα τα άλλα ζευγάρια, αλλά τα άλλα μάτς του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού κατά 99,999% ξέρουν ποιος θα κερδίσει. Το άλλο ζευγάρι, το οποίο διόρθωσε με, γιατί έχει γίνει κάτι με το Λαύριο. Με το Λαύριο, είναι οριστικό σήμερα, ανακοινώθηκε, εντάξει. Είναι Προμηθέας Λαύριο. Άρα δεν άλλαξε κάτι, όπως ήταν. Όχι, όχι, όχι. Ναι. Αυτό είναι ένα μάτς που παίξανε πριν μια εβδομάδα, θυμάμαι καλά, και έρθει ο Προμηθέας εύκολα. Πιστεύω ο Προμηθέας δεν θα έχει πρόβλημα, αλλά δεν μπορεί να συγκριθεί με ένα ΠΑΟΚ. Τώρα αυτό ακριβώς που λες, αν δεις ότι ο ΠΑΟΚ είχε ένα τρομερό σερί τους τελευταίους δύο μήνες από τότε που σταμάτησε η Ευρώπη.
Από τότε που αποκλείστηκε από την Καρσίγιακα, ήρθε το μάτς με τον Άρη και από εκεί και πέρα έδωσε μια τρομερή αίωθηση στην ομάδα. Μαζεύτηκαν, κάναν προπόνηση, ξεκουράστηκαν, μπορέσαν να υπολογίσουν καλύτερα την κούραση, το τι προπόνηση χρειάζεται, γιατί το ξέρω καλά, με ταξίδια, με μάτς, με must win match κτλ. Δεν μπορείς να είσαι πάντα τόσο άνετος. Mm-hmm. Η ΑΕΚ φάνηκε ότι έδωσε βάση στο Champions League και αυτό τη στέρισε λίγο ίσως κάποια θέση και κάποια μάτς στο ελληνικό πρωτάθλημα. Αλλά πιστεύω ότι τα δύο μάτς που παίξαν στην κανονική διάρκεια με τον ΠΑΟΚ να κερδίσει και τα δύο σχετικά εύκολα, δίνει μόνο ένα ψυχολογικό αβαντάζ στον ΠΑΟΚ και τίποτα άλλο, από την άποψη ότι διάξει όλα τα χρήσιμα μάτς, όλα τα μάτς που χρειάστηκε να παίξει, με κάποιο τρόπο ήταν εκεί όλοι οι παίχτες στην ίδια σελίδα και το καταφέρανε. Από τον ημιτελικό κυπέλου μέχρι τα knockout παιχνίδια στο Champions League και το Final Four. Mm-hmm. Και τον τελικό εννοείται, έτσι. Διόρθωσε με αν κάνω λάθος, αλλά με βάση όσα έχω δει σε όλη τη διάρκεια της σεζόν, νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ είναι δύο τελείως διαφορετικές ομάδες, στη λογική ότι ο ΠΑΟΚ στη καλή του μέρα έχει έναν μεγάλο πλουραλισμό, έχει γενικά αρκετές καλές συνεργασίες στην επίθεσή του. Η ΑΕΚ όμως είναι μια ομάδα που βασίζεται και στην καλή της μέρα κυρίως στην ατομική ποιότητα των παιχτών. Και δεν ξέρω κατά πόσο στα play-off ποιο είναι αυτό που μπορεί να κάνει διαφορά. Είναι η καλή ομαδική λειτουργία ή ότι μπορεί να έχει ένα-δύο παίχτες σε καλή μέρα και αυτοί να σου καθαρίσουν ένα-δύο μάτς που θέλεις και να πάρεις την πρόκληση. Ναι, σίγουρα στα play-off χρειάζεται προσωπικότητα. Είτε αυτό μεταφράζεται στην άμυνα, είτε αυτό μεταφράζεται στην επίθεση. Για μένα ο ΠΑΟΚ, αυτό που λες, πλέον έχει μοιράζει τον χρόνο σε όλους. Η ομάδα κρατιέται φρέσκη. Είναι διαφορετικό το rotation και το κοτσάρισμα που κάνει ο coach Παπαθεοδόρου σε σχέση με τον coach Σάκοτα. Δηλαδή, αν δεις τον ΠΑΟΚ, οι παίκτες παίζουν λίγο, παίζουν με ένταση, βγαίνουν. Δηλαδή, δεν θα δεις κάποιο παίκτη να παίζει συνεχόμενα πολλά λεπτά. Mm-hmm. Και παίζουν και οι 12 παίκτες. Και με τον Τσόκλα τώρα που μπήκε στο rotation στα τελευταία μάτς, όλοι οι παίκτες του ΠΑΟΚ παίζουν περίπου 10 λεπτά και πάνω. Η ΑΕΚ από την άλλη, εντάξει, είναι φανερό ότι βασίζεται θετικά τουλάχιστον σε 4 παίκτες, 5 παίκτες, στο Χάρη, στο Γκριν, στο Τζέιμ, στο Σάκοτα και στο Μπάντερ. Και στο, αντιβάζουμε και το Μαυροειδή, γιατί είναι ένα σημείο αναφοράς όταν παίζει. Αλλά άμα δεις ο Χάρης, παραδείγματος Χάρη, μπορεί να παίξει και 12 συνεχόμενα λεπτά αγωνιστικά εννοώ. Mm-hmm. Δηλαδή ένα δεκάλεπτο και δύο λεπτά μέχρι να βγει. Ο Γκριν το ίδιο. Ο Πάντερ δεν ξεκινάει τα μάτς, ξεκινάει ο Λαριτζάκης, αλλά μετά το παίζει συνεχόμενο. Είναι διαφορετικό στυλ κουτσαρίσματος. Απλά η ΑΕΚ, έχω αυτό που σου είπα πριν, ότι έχει παίξει με προσωπικότητα και μπορούν να βάλουν μεγάλα σούτ σε μεγάλες έδρες. Σάκοτα, για μένα ο Σάκοτα και ο Πάντερ είναι οι παίκτες που μπορούν, γιατί ο Χάρης θα πάρει τις προσπάθειές του, ο Γκριν είναι λίγο αλλοπρόσαλος έτσι όπως παίζει αγωνιστικά, αλλά όπως είδαμε στο τελικό, αν είναι καλά ο Γκριν, ανεβάζει ένα επίπεδο την ομάδα. Σωστά. Ο Τζέιμς που από την αρχή της χρονιάς τα καλά του μάτς θα κάνει σαν όταν η ΑΕ χαμηλώνει το σχήμα, παίζει σαν 5, που ο ΠΑΟΚ έχει εύκολα ματσάπ με τον Γκρουμπάλης, αυτό δηλαδή δεν θα έχει πρόβλημα. Αλλά όντως δημιουργεί πολλά προβλήματα στα αντίπαλα πεντάρια παίζοντας απ' έξω, αλλά άμα δεις και τα μάτς που έχει κερδίσει η ΑΕΚ, τα μεγάλα σου θα έχει βάλει ο Σάββατα και ο Πάντερ. Ναι, έτσι είναι. Που είναι για μένα δύο παίκτες οι οποίοι πρέπει να προσεχθούν. Δηλαδή ο Σάββατα, επειδή τον ήξερα και σαν αντίπαλο, τον έζησα και πέρσι, έχει ένα, όπως το λέμε, ένα shooting range, δηλαδή μπορεί να σουτάρει από τα 8 μέτρα σαν να σουτάρει από τα 7-25. Δηλαδή, από τα 7 και αυτό γενικά στη μέρα του να αλλάξει ισορροπίες ενός ολόκληρου αγώνα, έτσι. Ναι. Mm-hmm. Και μπορεί να βάλει και δύσκολα σουτ. Σουτάρει και από ψηλά, μέχρι ότι δεν αρκεί κάποιος να είναι μπροστά του. Δηλαδή ο Ντούσαν, δεν τον επηρεάζει αυτό. Δηλαδή εξαρτάται από αυτόν μόνο πόσο καλά δηλαδή. Το θέμα είναι να μην πάρει την μπάλα εύκολα και να μην πάρει την μπάλα εκεί που τον βολεύει, να δυσκολευτεί. Ναι, ναι. Αν απελευθερωθεί η μπάλα είναι δύσκολο. Κατάλαβα. Ο Χάντερ που έχει ανεβάσει επίπεδο την ΑΕΚ, εντάξει, στην επίθεση. Και ο Χάντερ στην άμυνα. Η έδρα, λες, μπορεί να παίξει ρόλο, γιατί μιλάμε για πλεονέκτημα έδρα σε όλη τη χρονιά που παλεύεις για να βγεις και να το έχεις αυτό το πράγμα όσο μπορείς, τέλος πάντων, στην πρώτη φάση. Μπορεί να παίξει ρόλο. Πιστεύω ναι. Δηλαδή, πιστεύω, γιατί δεν έχει πολλά μάτς. Είναι best of three. Αν ο ΠΑΟΚ χάσει αύριο, και από ό,τι θυμάμαι και στην προϊστορία, κατά μεγάλο ποσοστό οι ομάδες που κάνουν το 1-0 ή που έχουν πλεονέκτημα έδρας στο best of three συνήθως περνάνε. Mm-hmm. Αν εξαιρέσεις πρόπερση τη σειρά πάλι ΠΑΟΚ ΑΕΚ που κάναμε τον break την ΑΕΚ
και μας κέρδισε δύο φορές η ΑΕΚ και πέρασε. Πιστεύω θα παίξει ρόλο, αν και όπως σου είπα η ΑΕΚ έχει δείξει ότι και εκτός έδρας παίζει καλά. Φαντάζομαι το γήπεδο θα έχει κόσμο αύριο, θα δώσει μια ορμή. Ο ΠΑΟΚ θα ξεκινήσει σίγουρα με αμυντικό προσανατολισμό και να βγάλει την ΑΕΚ και να μην νιώσει άνετα. Το ότι θα παίξει, θα παίξει. Δεν είναι καταλυτικός παράγοντας για μένα, αλλά σίγουρα θα παίξει. Δηλαδή, στο δύσκολο σημείο πιστεύω το γήπεδο θα επηρεάσει. Έστω και λίγο. Ωραία. Πρωτού σε αποδεσμεύσω το Γιώργο το Δέδα, που θα τον δούμε του χρόνου. Δεν θα μου πεις τώρα βέβαια, αλλά τι έχεις στο μυαλό του τέλος πάντων. Okay. Άμα ήξερα, θα σου λέω. Okay. Εχθές γύρισα σπίτι μου, λίγο τώρα με τα παιδιά. Λίγο θα πάω την Πέμπτη στο Βελιγράδι, στο Final Four. Α, θα είσαι στο Final Four. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Είναι η πρώτη φορά, δεν θυμάμαι πότε ήταν, που τελείωσα τόσο νωρίς. Γιατί και πέρσι με την ΑΕΚ τελειώσαμε 15 Ιουνίου, οπότε έχουμε καιρό λίγο να εκμεταλλευτούμε. Εκεί Γιώργο, στο Final Four, μήπως είναι όλα 25-25-25 αυτή τη φορά, δεν ξέρω, έτσι μου φαίνεται. Δύο ομάδες αγωνιστικά πριν το Βελιγράδι, πάρα πολύ κοντά μου φαίνονται όλες, και οι τέσσερις. Ναι, άμα κάτσε καλοσκεφτείς, γιατί λέγανε πέρσι, παραδείγματος χάρη, λέγανε μάλλον φέτος, ότι η Φενέρ δεν είναι η ίδια ομάδα με πέρσι, δεν έχει τον Μούντο και τον Μπογκδάνοβιτς και τα λοιπά. Άμα δεις η Φενέρ, στο regular season ήταν πολύ καλύτερα από ό,τι πέρσι. Δηλαδή τερμάτισε δεύτερη, αν δεν κάνω λάθος, με χαρακτηριστική ευκολία. Ας πούμε και στο τουρκικό πρωτάθλημα έχει κάνει δύο ήττες. Ναι. Δηλαδή η Φενέρ που όλοι λένε ότι της λείπουν δύο βασικοί παίχτες, κακώς πιστεύω ότι την υποτιμούν. Εννοείται ότι δεν υπάρχει. Για μένα η ΤΣΣΚΑ θα το πάρει. Δεν ξέρω, τώρα μπορεί να εκτίθομαι σε την Κυριακή. Δεν πειράζει, κουβέντα κάνουμε, ωραία είναι. Πλησιάζοντας το Final Four, έτσι. Η ΤΣΣΚΑ θα το πάρει. Ναι, ναι. Γιατί η ΤΣΣΚΑ δείχνει πολύ καλά σωματικά. Είναι πολύ καλά, πολύ καλή ομάδα επιθετική. Παίζει με αυτοματισμούς, παίζει γρήγορα. Και έχει και μεγάλα κορμιά και αρκετά όπλα αμυντικά. Δηλαδή για να σταματήσει το τέμπο της Ρεάλ, που είναι γιατί πρώτα πρέπει να δούμε τον ημιτελικό. Ναι. Πιστεύω έχει τα όπλα να τη σταματήσει. Μάλιστα. Ωραία. Τώρα είναι ένα μάτς πραγματικά το Ζαλγίρις Φενέρ, το οποίο η Ζαλγίρις έχει δείξει ότι όλα τα μάτς τα ετοιμάζει σχεδόν άψογα, εκτελούν το πλάνο του coach. Είχαν και να ετοιμάσουν αυτό το μάτς και αρκετό διάστημα, οπότε και εκεί περιμένουμε, αν μη τι άλλο, αφήρα από μάτς. Μάλιστα. Ωραία. Γιώργο, καλά να περάσεις το Βελιγράδι, να ξεκουραστείς και όλα σε αυτό το καιρό. Θα έρθω και αύριο στο κήπο. Α, πολύ ωραία, πολύ ωραία, πολύ ωραία. Ωραία, λοιπόν, να είσαι καλά, καλό βράδυ. Να είσαι καλά. Λοιπόν, αυτά από τον Γιώργο Δέδα. Πάντα κουβέντες μας με τον Γιώργο μπορούν να πάνε σε διάφορα μπασκετικά επίπεδα, είτε έχουν να κάνουν με τα τρίκαλα, έχουν να κάνουν με την Α1, ακόμα και με την Ευρωλίγκα. Τώρα και με την ευκαιρία της παρουσίας του στο Βελιγράδι, πάντα έχουμε να συζητήσουμε πολλά. Λοιπόν, φτάσαμε 9 και 5. Ανέβασα λίγο Τζον. Γιώργος Μάσκας μαζί μας στο Hair Salon του Γιώργου Μάσκα στο κέντρο της πόλης, Γεωργίου Σταύρου 5. 2310-282-700 το τηλέφωνο στο Γιώργο Μάσκα για να φτιάξτε το μαλλί σας όπως εσείς θέλετε. Να σας προτείνει ο Γιώργος Μάσκας μαζί με την ομάδα του τις δικές του επιλογές. Facebook και Instagram, George Maskas Hair Salon. Δόξας φυσικά μαζί μας. Μπαχαρικά και βότανα. Ό,τι μπορείτε να φανταστείτε σε μπαχαρικά και βότανα τα έχει ο Δόξας στην Ολυμπίου Διαμαντή 21-23-10-556-46 και στο doxaspavlaspices.gr. Μαζί μας και η Ότο Κλίν Παντελίδης. Μπαταρίες, λιπαντικά, χημικά, αξεσουάρ αυτοκινήτου. Πλήσιμο αυτοκίνητου και γυάλισμα και βιολογικός καθαρισμός. Όλα αυτά στη Γρηγορίου Λαμπράκη 100 στην Άνω Τούμπα. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο για να πούμε περισσότερα. Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε δεύτερη ώρα Basket City. Πάμε μέχρι και τις 10. Η πρώτη ήταν αφιερωμένη σε καλεσμένους. Ακούσαμε τον Λευτέρη τον Μποχωρίδη να μας μιλάει για τον Άρη. Ακούσαμε τον Γιώργο τον Δέδα να μιλάμε για τα Τρίκαλα, για το ΠΑΟ ΚΑΕΚ, γενικά για τα Playoff, ακόμα και το Final Four της Ευρωλίγκα. Είναι εβδομάδα Final Four Ευρωλίγκα αυτή. Είναι η αλήθεια. Μείναμε λίγο πίσω γιατί δεν υπάρχει ελληνική ομάδα, αλλά το τριήμερο που έρχεται είναι εντελώς μπασκετικό και έχει το Final Four της Ευρωλίγκα στο Βελιγράδι με τους ημιτελικούς την Παρασκευή ανάμεσα σε Φενέρ και Ζαλγκίρις και σε ΤΣΣΚΑ και Ρεάλ, και την Κυριακή
τον μεγάλο τελικό. Ο Γιώργος Δέδας μας είπε για Τζέσικα ότι πιστεύει ότι θα είναι η πρωταθλήτρια. Εγώ να πω την αλήθεια δεν βρίσκω κάποιον με προβάδισμα. Ίσως λίγο λόγω Μπράντοβιτς Φενέρμπαχτσε. Αλλά νομίζω ότι για πρώτη φορά όλες οι ομάδες είναι... Για πρώτη φορά. Εντάξει, και άλλες φορές ήταν πολύ ισορροπημένα τα Final Four. Νομίζω ότι και αυτό είναι ένα τέτοιο Final Four. Αρκετά ισορροπημένο. Αύριο είπαμε ξεκινάνε τα play-off της Α1. Δημιουργήθηκε ένα ολόκληρο ζήτημα από το τέλος, από το απόγευμα της Κυριακής μέχρι και σήμερα που πάρθηκε επιτέλους η απόφαση. Ένα ζήτημα το οποίο είχε να κάνει με το ποιος είναι έκτος και ποιος είναι έβδομος, γιατί αυτό ήταν ερωτηματικό. Βέβαια, για να υπάρχει αυτό το ερωτηματικό, κάθισαν και 15 κέντες μαζί. Δηλαδή, να ισοβαθμίσει το Λαύριο με την Κίμη στο 6-7, την τελευταία αγωνιστική με το Λαύριο που έχασε τον Παναθηναϊκό και την Κίμη να χάνει από την ΑΕΚ. Δύο ομάδες οι οποίες την κανονική περίοδο κέρδισαν ακριβώς με την ίδια διαφορά, με 13 πόντους. Αυτό που ξέραμε μέχρι φέτος, και τελικά ήχησε κιόλας, είναι ότι σε αυτές τις περιπτώσεις μετράει η διαφορά που υπάρχει από την άμυνα στην επίθεση. Αυτό ήταν μπροστά το Λαύριο. Φέτος όμως υπήρχε μια υποσημείωση τέλος πάντων στην προκήρυξη που έλεγε ότι σε μια τέτοια περίπτωση μετράει επίσης και το πόσους πόντους έβαλε κάθε ομάδα στα μεταξύ τους παιχνίδια. Δηλαδή η Κίμη που έβαλε περισσότερους πόντους σε αυτή την περίπτωση με το Λαύριο περνούσε αυτή θεωρητικά με αυτό το θέμα. Σήμερα έγινε δελτα σίγμα γι' αυτό, γιατί ο Προμηθέας φυσικά, ο οποίος βγήκε τρίτος, κινήθηκε επίσημα για να ξέρει τι ακριβώς γίνεται, γιατί είναι ερωτηματικό για περίπου 48 ώρες. Και σήμερα βασίστηκε ότι τελικά ισχύει το νορμάλ, δηλαδή αυτό που ξέρουμε. Κέρδισε το πέντε ψαλίδι χαρτί. Ναι, εντάξει. Το γεγονός ότι καταφέραμε 24 ώρες πριν τα play-off να κάνουμε αυτή την κουβέντα, δηλαδή να κάνουμε δέλτα σίγμα στον Εσάκη για να αποφασίσουμε ποιος είναι έκτος και ποιος είναι έβδομος, είναι άλλο ένα από τα πολλά πετυχημένα που γίνανε φέτος. Γενικά στο κομμάτι του προγράμματος φέτος είχαμε πολλά ζητήματα. Πολλά ζητήματα. Τα οποία τα έχουμε αναδείξει εδώ με την εκπομπή. Αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν σταματάνε. Όχι, και παράπονο δεν έχουμε. Κάθε τρεις και λίγο όλο για κάτι άλλο γίνεται. Βλέπω ότι πάλι υπάρχει διαφοροποίηση στο πρόγραμμα. Το Προμηθέας λάβεται να γίνει στις 4. Και βλέπω ότι υπάρχει ανακοίνωση ότι θα γίνει στις 8 και 4. Στις 8 και 4 το Προμηθέας Λαύριο. Στις 8 και 4. Και το ΠΑΟΚ ΑΕΚ τι ώρα? 6, δεν έχει αλλάξει κάτι. Α, το ΠΑΟΚ ΑΕΚ 6 και το Προμηθέας Λαύριο, δηλαδή ποιος το εμπορικό ρε φίλε 8 και 4 το βάλουμε. Ποιος θα το δει 8 και 4 ρε παιδιά. Ρε φίλε το εμπορικό παιχνίδι 8 και 4 θα βάλουμε. Ποιο είναι το πιο εμπορικό δηλαδή τώρα? Όπως φαίνεται εδώ πέρα. Το Προμηθέας Λαύριο είναι πιο εμπορικό από το ΠΑΟΚ ΑΕΚ. Δηλαδή θα μας τρελάνουν στον Εσακέ. Να σου πω κάτι, ξέρεις τι γίνεται. Αυτό που υπογράφουν μια σύμβαση τηλεοπτική και η τηλεόραση καθορίζει τα πάντα, είναι λάθο. Δεν γίνεται πουθενά αυτό, ρε παιδιά. Δεν γίνεται. Στο NBA δεν γίνεται. Στο NBA η Λίγκα μαζί με τα κανάλια τα φτιάχνουν όλα. Εσύ εδώ θυμάσαι τι είχε γίνει τότε με το Άρης ΠΑΟΚ. Είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν δηλαδή, να βάλει 8.000 το Προμηθέας Λαύριο. Πρέπει να υπήρχε και άλλο λόγο για να γίνει αυτό, δεν ξέρω. Τι άλλο λόγο? Το Λαύριο του άλλου με το λεωφορείο θα πάει. Για να πει ότι ήταν καμιά μεγάλη απόσταση. Okay. Με το λεωφορείο θα πάει του άλλου το Λαύριο. Δεν θα πάρει το αεροπλάνο. Σωστά. Να πάει στην Πάτρα. Σωστά. Τέλος πάντων. Δηλαδή το πάω κακ δεν είναι τέτοιο να το κάνει, να έχει κόσμο, γιατί είναι καλύτερο να πα 8 η ώρα. Τελειώνει άλλο στη δουλειά, πάει πίνε καφεδάκι, πάει σπίτι κάνα μπανάκι και πάει στο γήπεδο. Από το να το κάνει 6 ώρα που άλλο θα τρέχει να πάει στο γήπεδο. Γιατί θα τρέχει τώρα να πάει στο γήπεδο. Αυτό είναι αλήθεια. Έτσι δεν είναι, το συζήτησαμε την περασμένη εβδομάδα. Κάποιο τώρα από τον Εύωσμο μου από την Νάπολη σιγά μην τρεβεχτεί να κάνει μία ώρα και ταξίδι. Είναι αυτή η περασμένη. Δηλαδή στο Ισακέ δεν τα βλέπουν αυτά. Ο κ. Γαλατσόπουλος είναι και από τον ΠΑΟΚ. Είναι η αλήθεια που συζητούσαμε βλέποντα το πρόγραμμα. Το οποίο είναι για αυτό που έχει το πλεονέκτημα έδρα. Μάλλον δεν είναι και τόσο πλεονέκτημα έδρα. Μα αυτό ναι, μα να παίζει Τετάρτη και Δευτέρα. Ο Γαλατσόπουλος είναι και τον ΠΑΟΚ, δεν ξέρει δηλαδή ότι. Βάλω το 8 και 4 για να έχει κόσμο. Περισσότερο. Εγώ καταλαβαίνω ότι η ΕΡΤ θέλει κάθε μέρα να δείχνει κάτι. Και το καλά, η ΕΡΤ τώρα εντάξει, τι να κάνουμε. Το δέχομαι, οκ. Okay, αλλά είναι και κάποια πράγματα. Τέλος πάντων, αυτό το ζήτημα τη Κίμης και του Λαυρίου ήταν ερωτηματικό για περίπου 48 ώρες. Δηλαδή, αν δεν αποφάσισαν σήμερα τι θα γινόταν, μπορεί και να πήγαιναν και πίσω τα play-off. Και αποφάσισαν σήμερα τελικά ότι ισχύει αυτό με το Λάβριο. Ναι, είναι και αυτό ακόμα είναι τραγικό. Όπως πριν μια εβδομάδα είχαμε την παρουσίαση του προγράμματος που δεν ήξερε κανείς, δεν μπορούσε να σκεφτεί επίσημη αλλαγή σε σχέση με πέρσι.
του προγράμματος των play-off. Τώρα έχουμε αυτό σήμερα από τον Προμηθέα. Κοίτα, το συγκεκριμένο κομμάτι των play-off είχε ανακοινωθεί. Απλά δεν είχε προωθηθεί, να το πω πολύ αυτό, απλά. Δεν αυτό είχε το θέμα. Γίνει γνωστό. Αυτό είναι το θέμα. Δεν είχε τέλος πάντων επικοινωνηθεί, για να το πω. Πώς να γίνει γνωστό, ρε, ναι. Πώς να γίνει τώρα. Αυτό, ότι είχε ανακοινωθεί, είχε ανακοινωθεί. Αλλά δεν είχε επικοινωνηθεί όπως θα έπρεπε. Τέλος πάντων, τα play-off ξεκινάνε. Ωραία. Κράτη και πού ακόμα, έτσι. Στου τελικού να δει τι να γίνει. Εκεί θα περάσουμε καλά. Ναι. Όσοι εκεί θα βέβαια κλάψουμε, εκεί θα κλαίμε από τα γέλια. Όσοι θα περάσουμε δηλαδή, καλά. Δηλαδή, με Ολυμπιακό Παναθηναϊκό φέτος, έτσι πως είναι και ο Ολυμπιακός και έτσι πως είναι ο Γιαννακόπουλος που είναι αγριεμένος με την Ευρωλίγα και με αυτά, που τα γυρνάει καλά, το έχει πει την πέρσι εβδομάδα. Μα σου είχα πει, φίλε τώρα. Πώς λέγεται. Κυβίστηση, πώς λέγεται. Ο Γιαννακόπουλος όλο φωνές και ιστορίες και αυτά. Τέτοια απόφαση, ρε φίλε, δεν μπορεί να την πάρει μόνο του. Και όπως βλέπεις, είδες, μπήκανε και μεγάλοι 10 μέσα. 10 εκατομμύρια πρόστιμο έχει. Πώς ρε φίλε, τι είναι τα 10 εκατομμύρια για να πεταχτούν για πρόστιμο, για πες. Όσα λεφτά και να έχεις. Τι είναι τα 10 εκατομμύρια, είναι 10 ευρώ. Σαν και αυτό που συζητούσα με φίλους του Άρη, που μου λέγανε να έρθει ένας λεφτάς και να δώσει λέει και 5 εκατομμύρια πούμε, στο Λάσκαρη. Φίλε τα 5 εκατομμύρια. Ρε φίλε λέω, και να έχει, να έχει ένα δις. Ναι. Ρε φίλε, δεν τα πετάει έτσι. Ναι. Μα δεν τα πετάει και ξέρεις τι. Γιατί σου λέει, άμα τα δώσω έτσι, πιάνουμε κορόιδο. Εγώ που έκανα να δεις, θα πιάσω το κορόιδο. Δεν είναι το και για να κόβει πώ έχει, αλλά 10 εκατομμύρια, 10 εκατομμύρια ρε παιδιά. Ακριβώς. Δεν τα πετά σου εύκολα τώρα. Οι μαγκέ του Γιαννακόπουλου, όλη η ιστορία ήταν τελικά μήπω φαγωθεί ο Μπερτομέο. Κάτι τέτοιο. Γι' αυτό έβαλε στο παιχνίδι και τον Ποντιρόγκα μέσα μετά. Έβαλε και τον Κεόλου, έβαλε τον Κυριλέγκο, έβαλε τον Ποντιρόγκα. Έβαλε. Τον Καρμπαχώσα. Ναι, να φάουνε τον Μπερτομέο. Ο Μπερτομέο δεν τρώγεται. Το στηρίζουν οι τουλάχιστον υπόλοιποι. Τουλάχιστον προ το παρόν μπορεί ναι, στην πορεία του χρόνου, αυτό, σε ένα-δύο ναι, χρόνια. Να το καταφέρει. Στηρίζουν αλλά, οι 10. Αλλά το να πάρει από μόνο του μια τέτοια απόφαση, βλέπουμε ότι δεν γίνεται. Και δηλαδή, τι βλέπεις, ότι έχει ξεκινήσει μια διαδικασία να τα βρούνε, να και μιλήσουν. Σκέψου να τώρα, βγήκε ο μπαμπάς και ο Θεός και λένε: ο Παναθηναϊκός δεν θα παίξει. Λέει, δεν μπορεί να δω τον Παναθηναϊκό να παίζει με τη Μούρθια για να πικάρουν την ΑΕΚ. Δεν μπορεί να βλέπω τον Παναθηναϊκό να παίζει με τη Μούρθια. Άμα το πάνε μεγάλη, γεια σας, δεν υπάρχει FIBA. Και εγώ από όσο ξέρω από πλευράς ΑΕΚ, η ΑΕΚ την επόμενη σεζόν στα ίδια επίπεδα θα κινηθεί οικονομικά. Γιατί είδε ότι φέτος με αυτά τα επίπεδα πήρε δύο τίτλους. Έτσι, και ο ένας ευρωπαϊκός. Ωραία. Γιατί οπότε γιατί δεν έχει. Και ο Αγγελόπουλος, επειδή έχει ρίξει πολλά χρήματα, είναι η αλήθεια. Έτσι, δεν είναι ότι. Okay, γιατί να μην κάνει κάτι. Μα να σου πω κάτι. Προχθές Νίκος το μάτς με την Κιμή είχε μέσα 150 άτομα. Δεν το ξέρω. Και πιθανολογώ ότι και με τον ΠΑΟΚ το Σάββατο. Πήρα δύο ευρωπαϊκά και είχε 150 άτομα. Τι να δει ο Αγγελόπουλος τώρα. Αυτό λέω. Ότι προφανώς και γιατί να βάλει λεφτά δηλαδή, να έχει 150, και τι να κάνει. Το χρόνο πάλι να πάρει το Final Four για να έχει κόσμο. Ναι, δεν ξέρω αν είναι οριστική η απόφαση του Αγγελόπουλου, okay. Απλά αυτό που μαθαίνω και εγώ είναι ότι η ΑΕΚ γενικά την επόμενη σεζόν θα το πάει όπως και φέτος. Δηλαδή με ένα μπάτζετ συγκεκριμένο, όχι πολύ ανοιγμένο, όχι φυσικά φθηνή ομάδα, έτσι, αλλά όχι και με τρελά χρήματα. Κάτι που σημαίνει ότι το πιθανότερο να συνεχίσει και στο Champions League. Ωραία. Το πιθανότερο να παίξει και ο Προμηθέας του χρόνου Champions League μαζί με τον ΠΑΟΚ, λογικά αυτές οι τρεις θα είναι. Παναθηναϊκός να παίξει Champions League δεν το βλέπω. Για να μην όχι, μην όχι. Δεν το βλέπω. Μπορεί να έχουμε και τέταρτη ομάδα, μην το. Λες, υπάρχει τέταρτη. Λες, υπάρχει τέτοια διάθεση. Α δούμε. Α δούμε. Εντάξει. Μπορεί να υπάρχει και τέταρτη. Υπάρχουν και αυτά τις λεγόμενες wild card. Βέβαια. Καλά, να σου πω λίγο κάτι. Αν είναι να υπάρχει και άλλη ομάδα από Θεσσαλονίκη, ο Άρης, ωραία. Φυσικά και να υπάρχει γιατί ειδικά στην κανονική περίοδο. Θα φανεί. Στο Champions League, φίλε, ο Άρης, άμα έχει και 2-3 εμπορικά παιχνίδια, θα έχει λίγο κόσμο. Όλοι οι άλλοι. Λίγο όχι, πάντως είναι αυτό ότι έκανε κολοτούμπα ο Γιαννακόπουλος, έτσι, την έκανε γυριστή, γιατί πήγαν μέσα και τα μεγάλα μέσα, ξέρω ποιος το δήλωσε, ο Παύλος Αθανάσης, με τη Μούρδια παίζει ναι, ο Παναθηναϊκός ναι, και για δήλωση κανονική, ναι, δεν φαντάζομαι τον Παναθηναϊκό να παίζει με τη Μούρδια, τι άλλο να πει, ναι, γεια σας, τελείωσε εκεί, μετά το γυρίσαμε στο Athens Project, πώς το λένε αυτό, πήγαμε πάλι στο Αλαβούζο, εντάξει, νικητής, Μπερτομέο με FIBA 1-0, με Γιαννακόπουλο 1-0. Μπερτομέο είναι. Χάιλάντερ, δεν το σκοτώνει κανείς. Εγώ είμαι σίγουρος ότι τη φυλάει και θα του τη φέρει κάποια στιγμή ο Γιαννακόπουλος μπροστά του. Απλά τώρα αποδείχθηκε ότι δεν ήταν έτοιμος. Μα να σου πω κάτι, όχι αποδείχθηκε ότι ήταν έτοιμος. Έχασε πανηγυρικά. Πανηγυρικά. Ναι, όταν οι 10 από τα 11 αφεντικά, τα 10 είναι το στηρίζουν ναι, και λένε να φύγει ο Γιαννακόπουλος, να μείνει ο Παναθηναϊκός όμως. Δηλαδή σαν να λέει Γιαννακόπουλο, άντε. Στη γωνία σου, βάζει τα λεφτά στη γωνία σου. Ναι. Είναι απόλυτος Κυριάκος ο Μπερτομέο. Τελείωσε. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει αυτό. Ναι. Λοιπόν, τα play-off ξεκινάνε αύριο στις 5 το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον Κολοσσό. Στις 6 το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ. Στις 7 Ολυμπιακός Κίμη και τελικά το Προμηθέας Λαύριο. 8 και 4 τα δύο παιχνίδια, ο ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ και ο Προμηθέας με το Λαύριο από την ΕΡΤ.
ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός από την Κοσμοτέ TV. Μιλώντας λίγο για το ΠΑΟΚ και πριν που κάναμε την κουβέντα με τον Γιώργο Δέδα, για μένα το πιο σημαντικό, και το είχα αναφέρει τις προηγούμενες μέρες, είναι για τον ΠΑΟΚ αυτό που πάλεψε και το κατάφερε. Έχει καταφέρει δύο πράγματα ο ΠΑΟΚ φέτος. Να γυρίσει καταστάσεις και στο Champions League και στο ελληνικό πρωτάθλημα. Δηλαδή από εκεί που φαινόταν ότι δύσκολα θα πετύχει ή τέλος πάντων θα κάνει το επόμενο βήμα, το έκανε και στο Champions League. Όταν είχε ξεκινήσει με 1-5, αν θυμάμαι καλά, και κατάφερε τελικά να αποκριθεί στην επόμενη φάση, στην νοκάουτ φάση μάλλον, και στην Α1, θυμάμαι εκείνο το ματς στην Κίμη που το είχε χάσει κάπου αρχές Ιανουαρίου, αν θυμάμαι καλά, και τότε ήταν στην 7η θέση και είχε 8 νίκες και 8 ήττες. Κατάφερε να κάνει άλλες 9 νίκες και να έχει το πλεονέκτημα έδρας. Για να έχει πλεονέκτημα έδρας, λοιπόν, θα πρέπει αύριο το γήπεδο να είναι έδρα. Αυτό. Αυτό το οποίο περιμέναμε έγινε. Πλέον δεν κάνει καμία εντύπωση το γεγονός ότι σε προκαλούν μπροστά στα μάτια σου και βάζουν ξανά τον Πιλοίδη διαιτητή σε αυτό το παιχνίδι. Εντάξει, δεν είναι κάτι καινούριο. Δεν ξέρω αν δεν υπάρχει άλλος. Σίγουρα υπάρχει κι άλλος. Ωραία. Και δεν είναι. Είναι ο ένας διαιτητής από τον οποίο ο ΠΑΟΚ δεν έχει ζητήσει εξαίρεση. Ωραία. Μάλλον τυπικά δεν έχει ζητήσει εξαίρεση, αλλά ξέρουν όλοι ότι δεν έχει καμία. Δεν τον θέλει στα παιχνίδια του. Κι όμως σε όλα αυτά τα παιχνίδια και με την ΑΕΚ, θυμάστε τι είχε γίνει στην κανονική περίοδο που είχε αλλάξει ο Αναστόπουλος τελευταία στιγμή για να μπει ο Πιλοίδης, ο οποίος Πιλοίδης εκείνο το μάτς. Θυμάμαι ότι περίπου μία εβδομάδα, 3-4 μέρες, ωραία, γράφονταν διάφορα πράγματα για αυτόν. Κι όμως ήρθε στο παλατάκι σε εκείνο το παιχνίδι, στο πρώτο μάτς, και έδινε μόνο βολές στην ΑΕΚ, στο πρώτο ημίχρονο. Ο ΠΑΟΚ ήταν πολύ καλύτερος, ξέφυγε και στο τέλος έκανε και παράπονα. Ας ελπίσουμε αύριο να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων, αλλά είναι και αυτό ένα δείγμα. Όχι ότι περιμένουμε κάτι λιγότερο, είναι η αλήθεια με την ΑΕΚ, ειδικά στα play-off, αλλά σε κάθε περίπτωση το αναφέρουμε και θα έχουμε και εκεί ανοιχτά τα αυτιά μας και τα μάτια μας. Η ΑΕΚ με νίκησε την Κίμη, ζωρίστηκε, αλλά έκανε το καθήκον της. Είναι ένα μεγάλο ερωτηματικό το πώς θα είναι στα play-off, γιατί πραγματικά όταν έχεις πάρει δύο τίτλους στο κύπελο της Ελλάδος και φυσικά στο Champions League και τώρα πρόσφατα, είναι λίγο ένα ζήτημα για την ΑΕΚ το κομμάτι του κινήτρου από εδώ και πέρα. Είναι λίγο ένα σημαντικό θέμα. Σημαντικό, ναι. Ναι, είναι ζήτημα. Και γενικά το πώς να ψήσει ο Σάκοντα τους παίχτες, ότι ξέρετε παιδιά, ναι, ωραία, μπράβο για όλα αυτά που κάνατε, αλλά τώρα έχουμε μπροστά μας και τα play-off. Είναι ένα ζήτημα. Ο ΠΑΟΚ είναι καλά. Μετά τη διακοπή είχε εκείνο το μάτς από τον Ολυμπιακό που έφαγε ένα καλό χαστούκι. Αλλά πλήρωσε νομίζω σε εκείνο το μάτς κυρίως την ανετοιμότητά του, γιατί ήταν τρεις εβδομάδες off χωρίς παιχνίδια και το πλήρωσε. Είχε πιο εύκολα μάτς βέβαια μετά με τον Πανιόνιο και το Φάρο, αλλά βρήκε ρυθμό. Δεν έφτασε στα στάνταρ που ήταν πριν τη διακοπή, αλλά σίγουρα ξαναβρήκε ρυθμό. Ο ΠΑΟΚ γενικά στην έδρα του από ένα σημείο και μετά, εκτός από νίκες. Ο ΠΑΟΚ είχε 9-2 στο παλατάκι. Είχε την πρώτη ήττα από τον Προμηθέα, την πρώτη αγωνιστική, και είχε χάσει μόνο από τον Παναθηναϊκό από εκεί πέρα. Όλου του άλλου έχει κερδίσει. Και σε γενικές γραμμές στο παλατάκι παίζει κυριαρχικά. Δηλαδή και με την ΑΕΚ, όταν την κέρδισε 21 πόντου, έχει κυριαρχήσει όλη τη διάρκεια του αγώνα. Και τον Ολυμπιακό όταν τον είχε κερδίσει το ίδιο. Και με τον Λαύριο που έπαιξε που είχε τα προβλήματά του, θα μπορούσε να κερδίσει μεγαλύτερη διαφορά. Στο τέλος γύρισε το μάτς και τον Λαύριο πήγε να το διεκδικήσει. Είναι σε καλή κατάσταση, έχει καλό momentum, όλοι στην ομάδα ξέρουν ότι εδώ κρίνονται. Το λέει και ο Λούνος Χρυσικόπουλος με το μάτς της Κυριακής με το Φάρο, ότι όλη τη χρονιά δουλεύουμε για τα play-off, εδώ θα φανεί τι κάνουμε. Για μένα είναι λίγο άδικο το να κριθείς σε τρία μάτς, μπορεί να γίνει μέσα σε πέντε μέρες, αλλά έτσι είναι το πρόγραμμα και οφείλεις να είσαι έτοιμος. Προφανώς και όποιος κάνει το 1-0 παίρνει ένα προβάδισμα σημαντικό και ψυχολογικό και αγωνιστικό. Απλά επειδή μιλάμε για τη φετινή ΑΕΚ, για την οποία η μπασκετική επιστήμη σηκώνει τα χέρια ψηλά, δεν μπορείς να είσαι ποτέ σίγουρος για τι θα δεις. Δεν μπορείς να είσαι σίγουρος. Μπορεί να βλέπεις μια ΑΕΚ σε ένα ημίχρονο να παραπέει όμως, έτσι. Και στο δεύτερο να βρει ρυθμό ο Σάκοτα που μας έλεγε ο Γιώργος Οδέδας, ή ο Πάντερ, ή ο Χάρης, ή ο Γκριν, ή ο Τζέιμς, ξέρω εγώ, και το παιχνίδι να γυρίσει. Είναι μια ομάδα που βασίζεται πάρα πολύ στο ατομικό της ταλέντο. Έχει έναν προπονητή ο οποίος είναι πάρα πολύ έμπειρος. Όπως και να το κάνουμε, είναι πάρα πολύ έμπειρος προπονητής. Οπότε δεν μπορείς με την ΑΕΚ
να βάλεις ποτέ το χέρι σου στη φωτιά. Για ό,τι θα αντιμετωπίσεις. Στην κακή της μέρα μπορεί να χάσει από οποιονδήποτε και να χάσει και πολύ. Στην καλή της μέρα το έχει αποδείξει ότι μπορεί να κερδίσει οποιονδήποτε αντίπαλο. Και η αλήθεια είναι ότι στα μάτς που κρίνονται στόχοι, η ΑΕΚ τα έχει κερδίσει όλα. Τα μάτς τα οποία κρίνονται πράγματα. Τίτλοι, προκρίσεις και όλα αυτά. Στην Ελλάδα έμεινε λίγο πιο πίσω γιατί πλήρωσε λίγο και αυτό το βάρος που έδωσε ο Champions League. Καλά, λογικό. Ναι. Αναμενόμενο νομίζω ήταν αυτό. Να έχει και μια-δυο ήττες όπως αυτή που έκανε, ας πούμε, στο Πανιόνιο, για παράδειγμα. Ή αυτές που έκανε σε όλη τη διάρκεια του πρώτου γύρου που έχανε πολύ εύκολα εκτός έδρας στη Ρόδο, στο Λαύριο, στην Πάτρα. Αλλά το θέμα είναι ο ΠΑΟΚ να την κρατήσει εκεί που θέλει, θέλει αυτός. Λοιπόν, αύριο 6 είναι το Τζάμπολ. Φτάσαμε 9.30. Πάμε στο τελευταίο διάλειμμα. Επιστρέφουμε να πούμε και για NBA και να δούμε και την. Έχουμε και Α2 αύριο, Ναι, και Α2 ξεκινάει τα playoff. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε στο τελευταίο διάλειμμα και επιστρέφουμε να πούμε κι άλλα. Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Μπάρχες, ήδη πάμε μέχρι και τις 10. Playoff έχουμε αύριο και στην Α2. Το ξεχνάμε αυτό. Και playoff και play out. Με το ενδιαφέρον φυσικά να είναι στο παιχνίδι του Ηρακλή με τον Απόλλωνα Πάτρας, το οποίο είναι και τηλεοπτικό αύριο στις 7 είναι αυτό το παιχνίδι. Αν θυμάμαι καλά από το διαδικτυακό κανάλι της ΕΡΤ. Στις 7 είναι το Ηρακλής Απόλλων Πάτρας, το Χολαργός Εφνικός επίσης, το πρώτο παιχνίδι. Το δεύτερο μάτς έχει οριστεί για το Σάββατο στις 5 πάλι Εφνικός. Είναι Χολαργός Εφνικός αύριο. Εφνικός Χολαργός μετά είναι... Τα μπέρδεψα. Πρώτη αγωνιστική Χολαργός Εφνικός, Γιάννη Ζάτση. Δεύτερη αγωνιστική Εφνικός Χολαργός. Ωραία. Αν ο Ηρακλής κερδίσει τον Απόλλωνα Πάτρας αύριο, πηγαίνει για το 2-2 στην Πάτρα το Σάββατο στις 5 και μετά το επόμενο παιχνίδι είναι πάλι Τετάρτη, εφόσον χρειαστεί, Χολαργός Εθνικός και Ηρακλής Απόλλων. Οι νικητές από αυτά τα ζευγάρια θα παίξουν μεταξύ τους μετά για το δεύτερο εισιτήριο της ποδικής στην Α1. Έτσι. Για τον Ηρακλή είναι πολύ δύσκολο. Μια πολύ δύσκολη κατάσταση από τη στιγμή που ο Απόλλων χρειάζεται μία νίκη για να ανέβει και ο Ηρακλής χρειάζεται τρεις. Με βάση αυτό το format που υπάρχει στην Α2 και με τις δύο νίκες που έχει ο Απόλλων Πάτρας στην κανονική περίοδο. Βέβαια, ο Απόλλων Πάτρας σίγουρα δεν είναι στη φάση που ήρθε και κέρδισε στο Ιβανόφιο πριν περίπου 1,5-2 μήνες. Ο Νίκος Οικονόμου έχει αποχωρήσει από τον πάγκο του. Τις προηγούμενες μέρες έχει γραφτεί στην Πάτρα για διάφορα οικονομικά θέματα, για αποχή, για γενικότερα οικονομικά προβλήματα που υπάρχει. Που υπάρχουν στην ομάδα του Απόλλωνα. Το θέμα για τον Ηρακλή το πάει βήμα-βήμα. Αύριο να κερδίσει, να κάνει το 2-1 και για μένα μετά από εκεί και πέρα όλα τα λεφτά είναι ότι θα κάνει μέσα στην Πάτρα. Πρέπει να κάνει ένα καλό παιχνίδι. Πρέπει να βάλει έναν πόντο παραπάνω από τον Απόλλωνα, να γυρίσει ξανά στο Ιβανόφιο. Αν το καταφέρει αυτό, νομίζω ότι μετά στο Ιβανόφιο θα είναι τεράστια αυτοκτονία το να μην ανέβει. Δηλαδή θα πρέπει να το πάει βήμα-βήμα έτσι όπως είναι η κατάσταση. Και γνωρίζω ότι από αυτό. Και να μην ξεγελαστεί για τα προβλήματα αυτά του Απόλλων. Ναι, Απόλλων, τα ανέφερα, αλλά σε κάθε περίπτωση ο Απόλλων θέλει μία νίκη για να περάσει στα playoff. Οπότε υπάρχει απόσταση σε αυτό το κομμάτι. Υπάρχει διαφορετική πίεση στην μια ομάδα, διαφορετική πίεση στην άλλη. Έχει την εμπειρία ο Ηρακλής, είναι η αλήθεια. Μπορεί να μην έχει τα γρήγορα πόδια, να το πω έτσι. Αλλά έχει τα πιο έμπειρα μυαλά και σε αυτές τις περιπτώσεις παίζει ρόλο και αυτό το κομμάτι όταν μιλάμε για play-off, για μας που είναι παιχνίδια. Και ο Ηρακλής πρέπει σε αυτή τη φάση που είναι τώρα με τον Απόλλωνα Πάτρας να κάνει και λίγο μια υπέρβαση. Δεν την έχει κάνει καθόλου μέσα στη χρονιά. Ας την κάνει τώρα με τον Απόλλωνα Πάτρας. Έχουμε και play-out στην Α2. Ψυχικό, Αρκαδικός και Μαρούσι Παπάγο. Αυτές είναι τέσσερις ομάδες. Οι οποίες παίζουν για την παραμονή στην Α2. Υπενθυμίζω, για να μην μπερδευτούμε, γιατί λέγαμε όλη τη χρονιά ότι ο Ηρακλής με τον Απόλλωνα και όλα αυτά. Αν ο Ηρακλής περάσει, δεν έχει ανέβει. Έτσι, έχει να παίξει με τον νικητή. Ναι. Ο Χολαργός Εφνικός. Εκεί είναι μοιρασμένα τα πράγματα. Είναι μοιρασμένα και είναι 1-1 στην Ελλάδα. Στο Χολαργός δεν έχει. Όχι. Ενώ το Χολαργός Εφνικός είναι μοιρασμένα. Και μετά, αν καταφέρει και έχει περάσει ο Χολαργός, φυσικά και έχει το 2-0 ο Ηρακλής. Εκεί θα έχει πραγματικά πολύ μεγάλο προβάδισμα. Αλλά πρέπει να το πάει βήμα-βήμα, ξαναλέω, να κερδίσει αύριο και μετά να τα δώσει όλα να κερδίσει μέσα στην Πάτρα των Απόλλων. Δεν ταιριάζουν οι δύο ομάδες, είναι η αλήθεια. Πιο νεανικός ο Απόλλων
πιο φρέσκα πόδια, πιο ταχύτητα, σπιρτάδα, ενέργεια και όλα αυτά. Αλλά ο Ηρακλής είναι μια ομάδα που έχει πολύ μεγάλη εμπειρία. Και για μένα νομίζω στο καθόλου διάρκεια τη σεζόν, στο μεγαλύτερο κομμάτι τη σεζόν, αυτό το πράγμα δεν του έχει βγει. Δηλαδή, παίχτες οι οποίοι μπορούν να καθορίσουν παιχνίδια σε αυτό το επίπεδο, στην Α2, λίγες φορές το έχουν κάνει αυτό με τον Ηρακλή. Θα το δούμε σε αυτή τη σειρά με τον Απόλλωνα. Δυστυχώς δεν βολεύει αύριο. Δεν βολεύει ούτε και το Σάββατο από ό,τι βλέπω. Ή μάλλον έχει το άλλο μάτς είναι Τετάρτη. Ναι, εκείνο μπορεί να βολέψει. Να πούμε ότι να κανονικά και τα δύο μάτς αύριο εδώ, έτσι, στο Λίμπερο 104, έτσι θα είσαι εσύ στο ΠΑΟΚ. 6 ώρα ΠΑΟΚ, 7 ώρα κλείσει εδώ πέρα. Εντάξει, αύριο η κομπή θα είναι λίγο μετάδοση και ρεπορτάζ μικρόφωνο και δηλώσεις και τέτοια, αλλά εντάξει, ό,τι έχει επικαιρότητα, ας ελπίσουμε δύο νικηφόρα αποτελέσματα για τις ομάδες μας. Λοιπόν, θα πάμε στο, στο αγαπημένο μας κομμάτι, ναι, της, της κουβέντας. Καταρχήν τώρα θέλω να δω το τρέιλερ, ναι, αλλά δεν, δεν μπορώ να το δω τώρα γιατί θα ακουστεί στον αέρα. Ναι. Θα, νομίζω, εντάξει, εσύ δεν τον προλαβαίνεις, νομίζω ότι θα είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για να δεις κάποια πράγματα για τον Michael Jordan, The Last Dance. Έτσι. Κάτι έχω δει σήμερα. Μιλάμε ότι θα γυριστεί δεκάωρο. Όχι, έχει γυριστεί. Έχει γυριστεί. Έχει γίνει όλο αυτό. Είναι ένα, έχουν ένα υλικό 500 ωρών. Το οποίο θα κοπεί σε 10 ώρες. Μία ώρα κάθε επεισόδιο. Αυτό το προφανώς το 30 for 30. Να σου πω λίγο κάτι. Να σου πω λίγο κάτι. Του ESPN μαζί με το Netflix. Το Netflix στην αρχή το είχα βάλει. Τώρα το ξαναβάλεις. Όχι, και άκου να δεις. Και μου είχε κάνει ένα. Τέλος πάντων, να μην πω τη λέξη. Και εκεί που ήταν για ένα μήνα, τέλος πάντων, και είχε ένα μήνα ακόμα δωρεάν. Μετά από μόνο τον ανέωσε τον άλλο μήνα και μου φάγει άλλο ένα δεκάρικο. Και τσατίστηκα. Yeah. Ωραία. Και με το που τελείωσε και ο μήνα, το σβήσα. Τώρα θα το πάρει. Με ξαναψύνει να δώσω το δεκάρικο. Τώρα θα το πάρει. Θα το πάρει. Ναι, ναι. Και εγώ σκέφτομαι να σου πω ότι όταν θα βγει το ντοκιμαντέρ, έτσι νομίζω είναι η είδηση που έχει επισκιάσει τα πάντα αυτή τη στιγμή στο NBA. Και με τον ίδιο συμμετέχει πλήρως, έτσι. Ναι, δεν είναι δηλαδή. Το έχει δώσει το OK, φυσικά έχει δώσει το OK ο Τζόρνταν και συμμετέχει κανονικά και αυτός στο όλο εγχείρημα. Έτσι από το ESPN, από τα μεγαλύτερα ειδησογραφικά δίκτυα της Αμερικής. Έτσι και το Netflix, το γνωστό σε όλους, έτσι βέβαια που κάνει παραγωγές απίστευτες. Και έχουμε λοιπόν, σήμερα ανακοινώθηκε ότι το 19 θα βγει. Η σειρά, αν θέλεις, γιατί για σειρά πρόκειται ουσιαστικά, The Last Dance θα λέγεται, που θα αφορά τη ζωή του Michael Jordan, τα χρόνια τα τελευταία κυρίως στους Chicago Bulls, ιστορίες από την, από την καριέρα του, από τη ζωή του, έτσι 10 ώρες, 10 επεισόδια της μίας ώρας, θα βγουν με τη συγκατάθεση του MJ, του Air, που καταλαβαίνεις ότι θα έχουν ακόμα και μεγαλύτερη πρόσβαση, που μπει και άλλα κομμάτια στην μέση, γιατί θα έχουν μεγαλύτερη πρόσβαση και από τον ίδιο. Ναι. Έτσι. Είναι κάτι, δηλαδή το 30 for 30, όσοι έχουν δει επεισόδια τη συγκεκριμένη σειρά, αν θέλει, που παρουσιάζει διάφορε ιστορίε του αθλητισμού. Έτσι, άμα κάτσει να δει το. Κάποτε ήμασταν αδέλφια που εξιστορεί την ιστορία του Ντίβατς με τον Πέτροβιτς, είναι ένα τριχύλα. Επίσης, θυμάμαι είχα δει ένα πάρα πολύ. Και για όλα τα αθλήματα, δηλαδή δεν έχει μόνο μπάσκετ το 30 for 30, έχει πάρα πολλά αθλήματα. Θυμάμαι για μπάσκετ τελευταίο, ένα που είχα δει, το τελευταίο που έτυχε έτσι να το πετύχω σε ζάπινγκ, ήταν με τον Ιμπάκα. Ένα καταπληκτικό θέμα. Έχει... Ο Ιμπάκα, ο οποίος κατάγεται. Δεν θυμάμαι από το Κονγκό. Μπράβο, ναι. Και τον έδειχνε εκεί πέρα στο χωριό του, τέλος πάντων, τι είχε γίνει τότε. Και όλα αυτά. Με τη γυναίκα του. Ναι, που... είναι εκπληκτική σειρά και νομίζω ότι τώρα δηλαδή θα. Από τη στιγμή που ενώνει και το Netflix είναι όλη η ιστορία. Που κάνει δικές του παραγωγές, δηλαδή απίστευτες με ταινίες και τα σχετικά. Mm-hmm. Νομίζω ότι θα πάμε σε ένα άλλο επίπεδο. Το είναι λόγω του ντοκιμαντέρ. Ναι. Και νομίζω ότι είναι κάτι ωραίο για την δικιά σου τη γενιά κυρίως. Γιατί είσαι μικρότερος που δεν πρόλαβε να δει Michael Jordan στα καλά του. Mm-hmm. Έτσι, για να μάθει κάποια πράγματα για την ιστορία του Jordan. Και εμείς βέβαια παλιότεροι να θυμηθούμε και να. Πάμε λίγο, ναι, να πάμε λίγο πάλι εκεί στα παλιά. Έτσι, στο εκείνο το NBA. Το ίσως πιο απλό, αν θέλεις, αλλά πιο. Πιο μάγικο, πιο μάγικο, ρε παιδί μου. Ναι, ακριβώς. Πιο σκληρό, πιο κοντά σε εμάς ανθρώπινο. Τώρα. Η μαγιά, ας πούμε, που έγινε χθες στο Warriors Rockets ήταν που ο Chris Paul έδωσε μια γκουνιά κατά λάθος στον πισινό του Durant. Εντάξει, ναι. Και του είπε μετά σε μια φάση ότι play ball, man. Πιο play πριν, ball, πιο πριν ναι. Το είπε. Και σε εκείνη τη φάση γίνεται. Ναι, γιατί play. Ο Durant μιλάει όλη την ώρα, έτσι. You can't guard me και όλα αυτά και μιλάει και στον κόσμο. Ναι. Του το λέει αυτό. Και του κλαίει το ψάσμα, γύρισε και έδωσε φυλάκια στην κερκίδα. Έτσι, την εποχή του Jordan, ας πούμε, με τους Pistons. Στην πρώτη περίοδο, ας πούμε, είχαμε καυγά Jordan, Lane Beer με
ξέρω εγώ, Ντούμα. Στη δεύτερη περίοδο είχαμε, ξέρω εγώ, Πίπεν με Τόμας και Λεϊμπίερ και ένα δύο πεσήματα και ένα δύο κεφαλοκλειδώματα. Στην τρίτη περίοδο είχαμε μια γενική σύνταξη όλων των παιχτών. Έτσι πήγαινε τότε τα play-off, έτσι. Mm-hmm. Δηλαδή άλλη φάση πραγματικά. Ο Ντουράντ που χθες έκανε εξαιρετικό, εκπληκτικό παιχνίδι, 37 πόντους, έτσι. Mm-hmm. Ο Ντουράντ και οδήγησε τους Warriors στο 1-0 μέσα στο Houston. Το Houston που είχε σε μεγάλη βραδιά τον James Harden, που νομίζω ότι τελειμάτισε στους 39-40, δεν θυμάμαι ακριβώς πόσο. Νομίζω 41 με 7 assist. Αλλά ήταν ο μοναδικός που σε μεγάλη βραδιά. Αλλά δεν, και ο Clay Thompson ήταν πολύ καλός χθες, πέτυχε πάνω το μεσόωρο του. Γενικά οι Warriors ήταν πιο έτοιμοι για αυτό το παιχνίδι. Νομίζω, ρε φίλε, ότι η Houston, δεν ξέρω αν ήταν έτοιμοι, αλλά αντιμετώπισαν πολύ λάθος τον Durant. Δηλαδή δεν μπορεί ο Durant να έμενε διαρκώς με κοντύτερο παίκτη. Ναι. Τώρα το στόχευσαν οι Warriors μέσα στο παιχνίδι. Κοίτα, ήταν λάθος το Rockets. Και ο Αρίζα χρεώθηκε νωρίς με 5 φάουλ. Δηλαδή ο Πονορίς είχε πρόβλημα με φάουλ. Ναι, βέβαια ο Durant όπως παίζει, είναι η αλήθεια ότι πάντα σουτάρει ελεύθερος. Ναι. Με το ύψος που έχει. Απλά ήταν πολλές οι φορές, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, που έμεινε με τον Πόλα. Δεν έχει παίχτη να το. Ναι. Στο τέλος έβαλε τον Νένε πάνω του. Ναι. Που είναι πολύ πιο αργός και ο Durant, δηλαδή δεν έχουν παίχτη να χτυπήσουν ματσάρουν τον Durant. Ναι, και από τη στιγμή που ζεστάθηκε κιόλας. Έβαλε PJ Tucker, έβαλε Αρίζα. Πάρα πολλούς. Δεν ξέρω, είχε πολύ λάθος αντιμετώπιση πάνω στον. Το θέμα είναι ότι αυτό που λένε από χθες το βράδυ στο NBA όλο είναι ότι πρέπει να παίξουν άμυνα οι Rockets αν θέλουν να κερδίσουν. Ο Μπάρκλεϊ χθες στην εκπομπή έλεγε ότι τελείωσε, λέει, η σειρά. 4-0 είναι. Μην ψαχτείτε, λέει, για άλλο μάτς, για τους Rockets. Που δεν πήραν αυτό, λέει, και χάσαν το πρώτο. Διάστασε 4-0, λέει, η σειρά. Εντάξει, εγώ δεν ξέρω αν θα πάει 4-0 η σειρά, αλλά. Ούτε γιατί να σου πω κάτι. Όπως μπορούν εύκολα οι Rockets, οι Warriors να βγάλουν διπλό, έτσι μπορεί να γίνει και το αντίθετο. Αλήθεια είναι αυτό. Και το Houston να βγάλει. Ότι είναι η πιο καλή ομάδα και είναι πιο γεμάτη ομάδα οι Warriors, νομίζω είναι, το ξέρουν οι άπαντες. Ναι. Έτσι, ότι είναι πιο ομάδα από το Houston. Το Houston θα προσπαθήσει με τους δύο Star και με τους υπόλοιπους δίπλα, αλλά πρέπει να πάρει παραπάνω. Πρέπει δηλαδή, να πάρει και τους άλλους μέσα. Ναι. Χθες τώρα 8 παίκτες στο Warriors ήταν με 50%. Δεν γίνεται. Έτσι δεν μπορεί να. Okay, και ο Στάρ να τραβήξει και να βάλει, κερδίσεις. Αλλά άμα δεν βάλει και του άλλου μέσα. Έτσι, δεν γίνεται να χάσει ομάδα όταν 8 από τι 9 σου ήταν 5%. Ναι. Και ο ένα του είναι ο Ντέμον Γκριν που σου ήταν, ξέρω εγώ, με 43 και είχε και 9 rebound. Έξαζε τι είχε. Και κοπάνω σε όλο τον κόσμο. Ναι, δηλαδή δεν γίνεται αυτό. Νομίζω ότι ήταν ένα μάθημα για του Warriors το χθεσινό. Του Rockets, συγγνώμη, ότι παρά το ότι είχαν το καλύτερο ρεκόρ. Παρά το ότι, ας πούμε, πήραν και τον Chris Paul. Δεν. Τελική, τα play-off είναι άλλη φάση και οι Warriors αυτή τη στιγμή πραγματικά έχουν τον πρώτο λόγο. Έτσι. Ναι, συμφωνώ. Λοιπόν, να πούμε ότι σήμερα το βράδυ έχουμε το δεύτερο παιχνίδι της σειράς. Σωστά. Βοστόνη-Cleveland. Κυριαρχική η Βοστόνη στο πρώτο παιχνίδι. Έτσι, νομίζω κάναμε μια εξαιρετική εμφάνιση. Πάρα πολύ καλά. Εμείς έχουμε παίχτη να ματσάρουμε τον Durant. Να σε ρωτήσω λίγο κάτι, γιατί το παράδειγμα. Έχουμε παίχτη να ματσάρουμε τον Durant, αυτό, αυτό είναι αλήθεια. Να σε ρωτήσω λίγο κάτι βλέποντας το πρώτο παιχνίδι, το οποίο μου έκανε εντύπωση μετά σκεπτόμενος και βλέποντας λίγο τα στατιστικά. Για πες. Νομίζω ότι ο Stevens. Η Cleveland ήταν πολύ άσχη σε αυτό το μάτς, έτσι. Ναι. Ήταν πολύ άσχη. Νομίζω. Καταρχήν σβήσαμε τον LeBron. Ναι. Έκανε okay. Τρομερό κακό παιχνίδι. Ναι, τρομερό και κακό γενικά όμως η Cleveland ήταν άσχη σε αυτό το παιχνίδι. Νομίζω ότι ο Stevens, βλέποντας το μάτς και λίγο μετά το σκέφτηκα, ότι προσπαθούσε να δίνει τρίποντα όχι από τις καλές θέσεις, δηλαδή. Ρε τα διαγώνια μου, και από. Έλεγε, ας πούμε, δηλαδή θυμάμαι δύο φάσεις στο Χίλ, ο οποίος είναι μόνος στη γωνία και δεν πηγαίνει κανένας κοντά του. Άστα, και τα χάνει και τα δύο. Ο Χίλ, άστα, δεν είναι καλός. Καταλαβες. Δηλαδή θέλω να σου πω. Δηλαδή και ο Κόρβερ που ήταν άστοχος, δεν πήρεξε σε αυτά τα τρίποτα που βγαίνει από το screen, γυρνάει αμέσως, ναι, και το μπουμπουνάει. Ήτανε άλλα τρίποτα. Δηλαδή νομίζω ότι στόχευσε στο ότι ναι, άστος να σουτάρουνε, αλλά όχι από το καλό του σημείο. Κοίτα, το ξεκάθαρο είναι ότι θέλει να βγάλει εκτός ρυθμού το LeBron. Ναι, στο πρώτο μάτς το έκανε. Ξέρει ο Stevens ότι ο LeBron είναι αυτός ο οποίος και ρυθμό δίνει στο Cleveland και μπορεί να πάρει στο τέλος ειδικά ένα μάτς μόνος του και τραβάει ψυχολογικά και όλη την ομάδα του Cleveland. Mm-hmm. Προχθές είδες ότι ο LeBron δεν ξεκίνησε καλά, έτσι ο Morris του παίξε εκπαικτική άμυνα ορματικά και όλοι οι υπόλοιποι βοηθήσαν. Έτσι, αλλά και ο Χόρφορντ. Μόλις θα πήγε εξαιρετικά και στην Ελλάδα. Ναι, και ο Χόρφορντ έκανε παιχνιδάρα. Έτσι, και ο Τέιτουμ έκανε παιχνιδάρα. Και ο Μπράουν έκανε παιχνιδάρα. Αλλά κυρίως σβήσαν το Λεμπρόν. Σβήσαμε τη λογική ότι δεν έφτασε στα στάνταρτ. Δηλαδή, έβαλε τώρα 20 κάτι πόντους. Αλλά καλά, είχε 9 λάθη. Στην αρχή ξεκίνησε με 0 στα 7.
Αυτά παίζουν ρόλο, γιατί όταν ξεκινάει 0 στα 7 ο άλλος και στην πρώτη ημίχρονο έχει, ας πούμε, 3 στα 15, στο πρώτο ημίχρονο διαφορά ήταν 20 πόντους. Σωστά. Έτσι, ήταν δύσκολο να γυρίσει το μας. Φτάσανε οι Cleveland στους 14 κάποια στιγμή, κάναμε ένα 9-0, γεια σας, τελείωσε. Έτσι, νομίζω είναι ξεκάθαρο ότι πάνε να παίξει πάνω στο LeBron. Αφήνει πολύ τα σούτ, όπως είπε στους υπόλοιπους, γιατί... Τουλάχιστον έτσι έγινε στο πρώτο παιχνίδι. Δεν ξέρω κάτι, αν έτυχε. Για απλά μένα, αν εξαιρέσει τον Κόρβερ και τον Λόβ, δεν είναι αξιοπιστία σούτερ. Έτσι είναι. Δηλαδή ούτε ο Χίλ είναι, ούτε η. Κανένα δεν μπορεί να σε σκοτώσει. Αυτοί που πήραν από, το, από του Lakers, ούτε ο Τζέσμιθ είναι αξιοπιστία σούτερ. Δεν συμφωνώ. Είναι. Οπότε του αφήνει, ρισκάρει ίσω ο Στίβεν. Απ' την άλλη όμω ξέρει ότι αν κλείσει το LeBron και βγάλει εκτό δεσμού το LeBron, διαλύει όλη την άμυνα και έτσι έγινε στο πρώτο μάτσο. Και επίση το είδαμε και στο πρώτο παιχνίδι, δεν ξέρω αν θα το δούμε και σήμερα. Το είδαμε και στη σειρά με τους Sixers. Είναι τρομερός ο τρόπος με τον οποίο οι Celtics διαβάζουν τα mismatch στην επίθεση. Ναι, είναι φοβερό το πώς τα στοχεύουν. Και επειδή έχουν κιόλας παίχτες που. Δηλαδή, ας πούμε, ο Tatum, ρε παιδί μου, είναι περιφερειακός, αλλά έχει κάτι χερούκλες μεγάλες. Ωραία. Ο Morris είναι τεσάρι, αλλά είναι τεσάρι που σουτάρι. Μπορεί να πατήσει και ένα σουτάρι, μπορεί να πάρει και τρίποντο. Ο Horford είναι παίχτης που μπορεί να κάνει τα πάντα. Και έχει και τον Rozier, ο οποίος εντάξει είναι μεγάλη αποκάλυψη, αλλά είναι τρομερός ο τρόπος με τον οποίο στοχεύουν το mismatch. Και στοχεύουν ανάλογα την πεντάδα συνήθως τον αδύναμο κρίκο. Δηλαδή στο πρώτο παιχνίδι πολλές φορές πήγαιναν πάνω στον Κόρβερ. Ναι, και το κάνανε πολύ μεγάλη επιτυχία. Ναι, σωστό. Γενικά, πραγματικά γενικά είναι πολύ αυτό. Καλά διαβασμένοι και επειδή έχουν αποκτήσει αυτοπεποίθηση πλέον. Εντάξει, να σου πω κάτι. Είναι αυτό που λες, η αυτοπεποίθηση. Είναι ότι πλέον έχουν γίνει, ξέρουν ότι ό,τι κάνουν θα το κάνουν μαζί σαν ομάδα. Και παίζουν, γι' αυτό βλέπεις ότι παίζουν άμυνα επίθεση. Βλέπεις όλοι τρέχουν, κάνουν. Δεν έχει κάποιο δηλαδή που θα πεις ότι θα σκοτωθεί στην άμυνα και δεν θα κάνεις την επίθεση. Ναι. Έτσι. Νομίζω ότι το μεγάλο ατού που έχουν απέναντι στο Cleveland είναι προπονητής. Έτσι, ο Ty Lue είναι ένας μέτρος προπονητής. Απ' την άλλη, ο Stevens για μένα είναι κορυφαίος και είναι λάθος που πήρε ο Casey τον. Το πήρε, ανακοινώθηκε. Το πήρε, ανακοινώθηκε. Ah, okay. Το Raptors βγήκε κορυφαίος προπονητής στο NBA και τον διώξανε Raptors. Σωστά. Τον διώξαν. Δηλαδή δεν μπορείς να κρίνεις μια χρονιά. Από... Αυτό είναι λάθος για μένα και όπως και τον MVP. Θα μου πεις είναι κανονικής περίοδου MVP, έχει άλλον playoff. Εντάξει, ναι. Αλλά ο Ρούκι, γιατί να κρυθεί από την κανονική περίοδο, που είναι όλο χαβάλε. Ο Ρούκι θα κρυθεί στα playoff. Όπου ο Μίτσελ έκανε ματσάρες, ο Τέιτουμ έκανε ματσάρες και ο Σίμονς σερνόταν. Δηλαδή από εκεί θα κρυθεί, τι να κρυθεί τώρα. Ο... Έπαιξε, ας πούμε, το... η Φιλαδέλφεια έπαιξε τρεις φορές με την Ατλάντα, έβαλε ο Σίμονς 50 πόντους και προπονητής ακόμα. Γιατί να κρυθεί καλό, φορέ που μιλήσει. Εντάξει, έκανε το Τωρόντο πρώτη θέση. Ναι, εντάξει, καλά. Και τι έκανε το Τωρόντο, 4-0. Και ο άλλο χωρί δύο σταρ παίζει και είναι τελικού και γυρίζει 1-0. Και για μένα, το λέω τώρα, πώ έχουμε σήμερα. Το η Βοστόνη για μένα θα πάει τελικού. Θα πάει στου τελικού. Βοστόνη Warriors το ζευγάρι. Και εκεί θα δούμε τι γίνεται. Γιατί εντάξει τώρα αντιμετωπίζει μια ομαδάρα και ένα καλό προπονητή και είναι καλό. Το να συνδυάσει όλο αυτό το στάρ δεν είναι λίγο πράγμα. Έτσι. Ο Phil Jackson δηλαδή, το ότι έκανε, έγινε ο Phil Jackson, έγινε γιατί, όχι γιατί οδήγησε τον Michael Jordan στο πρωτάθλημα. Θα ήταν εύκολο να τον οδηγήσει, ας πούμε, έτσι, την μπάλα στον Jordan. Το θέμα είναι πως όλοι αυτοί οι χαρακτήρες μέσω του προπονητή συμβιώνουν σε μια ομάδα. Όπως ήταν τότε σε Chicago Bulls, γίνεται τώρα και στο Golden State, έτσι. Αλλά είναι τραγικό αυτό με το NBA και νομίζω ότι ζητήσαν πολύ να γίνει κάτι διαφορετικό ή εκτός αν τελικά όλοι είναι τόσο εναντίον του Stevens. Δεν πήρε ψήφο ο Stevens. Δηλαδή επειδή βγήκε πέρσι πρώτος, τι σημαίνει ότι φέτος εντάξει το αφήνουμε. Φέτος έπαιξε όλη τη χρονιά χωρίς ένα στάρ και τη μισή χωρίς τον άλλον. Δηλαδή εγώ πιστεύω ότι εκεί θα κρυθεί πάρα πολύ σειρά. Στο θέμα προπονητή. Καλοί οι παίχτες, ναι οι παίχτες παίζουν, αλλά άμα δεν έχεις προπονητή καλό, παιδιά τα βλέπετε, τα λέμε για τους προπονητές. Δεν είναι μόνο το θέμα τακτική, είναι το θέμα ψυχολογία, είναι το θέμα αποδυτήρια, είναι όλα παίζουν το ρόλο τους. Όλα. Εδώ στην Ελλάδα λέμε ότι είναι καλός προπονητής, αυτός φωνάζει ο διαιτητές. Δεν το σέβονται, λέει. Έχετε δει το Stevens πώς είναι προπονητές, οι διαιτητές απέναντί του. Προχθές έβαγε τεχνική ποινή. Τι σχέση άμα το σέβονται ή όχι. Τι θα το σεβαστούν. Το θέμα είναι η δουλειά σου να γίνει σωστά. Στο παρκέ. Αυτό είναι. Νομίζω ότι το παράδειγμα Stevens φέτος πρέπει να ανοίξει τα μάτια σε όλους τους φιλάδους και τους δημοσιογράφους για τη δουλειά που κάνει ένας προπονητής. Και το πόσο σημαντικό είναι ένας προπονητής χαμηλών τόνων, έτσι όπως είναι ο Stevens.
Και πώς λειτουργεί αυτή η ομάδα που είναι η Βοστόνη, που έχει βαριά φανέλα, τεράστια φανέλα. Έτσι, αλλά παρόλα αυτά δεν παίζει φανέλα, παιδιά. Που στην Αμερική, να σας πω κάτι, η λογική της φανέλας για τους παίχτες έχει μεγαλύτερο αντίκτυπο από ότι στην Ελλάδα. Γιατί όταν πάει Αμερικανός εκεί που μεγαλώνει με τη λογική του μεγάλου οργανισμού, όταν πάει εκεί τον έχουν από την νωρίς. Στους Lakers, για παράδειγμα, όταν πάει κάποιος στους Lakers, τον πιάνει ο Magic, έτσι, και τον πάει, γιατί ξέρεις πόση ώρα βλέπουν, λέει, τους τίτλους και βίντεο και την ιστορία των Lakers. Με το Magic. Εκεί καταλαβαίνεις πόσο βαριά είναι η φανέλα των Lakers, που είναι χάλια. Το ίδιο γίνεται και στους Celtics, το ίδιο γίνεται και στους Sixers, στους Bulls. Στους Pistons, ας πούμε. Έτσι. Mm-hmm. Που βλέπεις ότι τα τελευταία χρόνια δεν έχουν τους μεγάλους στάδιους, μεγάλη ομάδα, αλλά πήραν πρωτάθλημα. Με μια ομάδα που δεν το περίμενε κανείς. Αλλά πήραν, γιατί αυτό είναι και βαριά φανέλα. Το Toronto δεν έχει φανέλα. Το Toronto είναι έξι. Ο Yarden North είναι Καναδί, είναι λίγο περίεργη. Πολλά παίζουν το ρόλο, έτσι. Αλλά απλά πιστεύω, για να τελειώσουμε το NBA, να τελειώσουμε την εκπομπή, έτσι νομίζω ότι μεγάλη διαφορά, όπως και για τους Rockets. Έτσι, πιστεύω ότι, εντάξει, δεν, ο Ποντανόνι δεν είναι επίπεδο Κέρ τώρα. Δεν μπορεί. Χθες αυτό φάνηκε. Δεν μπορεί, πρέπει να αλλάξει το στυλ. Όταν παίζει με αυτούς, αυτοί θα σου βάλουν 130 πόντους, εσύ θα βάλεις. Γιατί αυτοί παίζουν και άμενα. Όλοι νομίζουν ότι οι Warriors είναι μόνο επίθεση. Λάθος, οι Warriors είναι μόνο επίθεση. Οι Warriors, το pressing που κάνουν οι Warriors σε όλο το γήπεδο, όταν έχει την μπάλα και χωρίς την μπάλα τους παίκτες, για δείτε λίγο το μάτς. Όλοι βλέπουν τα τρίποτα του Κέρ. Για δες λίγο τι άμενα παίζουν οι Warriors. Και επίσης είχε και χθες ο Κέρ, θα το ξεκινήσουμε γι' αυτό, τον Looney αυτόν σε μια δουλειά τέτοια. Που να μπαίνει και να είναι η δουλειά του η άμυνα. Έτσι. Με τα χέρια όταν μακριά να χαλάει όσο μπορεί. Δεν το έκανε σε μεγάλο. Εντάξει, αλλά το κάνει. Αλλά κάνε. Είναι και ο Χάρντεν άλλο. Okay, καλά, εντάξει, ναι. Είναι μπορεί σε άλλα παιχνίδια να το κάνει πολύ καλύτερα. Έτσι. Αλλά βλέπει ότι όλοι οι άλλοι ήταν εκτός ρυθμού. Τέλος πάντων. Λοιπόν, 3,5 πάλι ξανά. Εντυπωσιακά παιχνίδια είναι πάντως. Παιδιά, αξίζει να τα δείτε. Και πιστεύω και οι τελικοί θα έχουν μεγάλο ενδιαφέρον. Έτσι ανάμεσα στου Warriors και στου Celtics. Η αλήθεια είναι ότι και στα δύο παιχνίδια που είδαμε, στου πρώτου τελικού Δύση και Ανατολή, είδαμε και καλό μπάσκετ. Ναι, δηλαδή, καλό ήταν. Ήταν και τα δύο. Το ένα δεν είχε ξενύχθει, ήταν νωρίς. Το χθεσινό ξενύχθηκε άξιζε. Το πρώτο ναι, έφυγε νωρίς το μάτς. Το δεύτερο χθες ήταν καλή φάση. Ήταν ναι. Βλέπουμε καλό μπάσκετ. Αξίζει, παιδιά, αν μπορείτε να κάτσετε, γιατί ξέρω ότι είναι πολύ αργά. Τώρα 3,5 είναι σήμερα το παιχνίδι, βάλετε, λέτε, ίσω 5-5 και. Ήξερε με διράκι όσοι το παλεύετε, γιατί εγώ έτσι κάνω τη δουλειά. Ναι, αλλά αξίζει, παιδιά. Εντάξει, είναι λίγο χαμένο χρόνο. Το πρωί θα χάσει λίγο ύπνο και κοιμηθεί μεσημέρι, αλλά νομίζω αξίζει. Έτσι, να κάτσετε να δείτε τα παιχνίδια για να όλοι να τα βλέπουμε, να βλέπουμε πώς λειτουργούν οι ομάδες. Ναι. Οι ομάδες δεν είναι μόνο star. Δηλαδή, τώρα σου πει κάποιο, αυτή τη στιγμή, άμα βάλει το budget των Celtics, χωρίς τα δύο συμβόλαια τα μεγάλα που έχουν. Και τα συμβόλαια τα μεγάλα τι είναι, ο Irving και ο Hayward. Mm-hmm. Άμα το βγάλει, το budget των Celtics είναι το μισό από το ποιο. Ούτε το μισό, το 1/4 είναι. Μάξε. Που λέμε για budget, έτσι που λέμε εδώ στην Ελλάδα πολύ συχνά, το budget και τη διά. Άμα κάνει καλή ομάδα και το με λίγα λεφτά. Το Celtics αυτή τη στιγμή έτσι. Που παίζει είναι το 1/4 τουλάχιστον από τα υπόλοιπα budget. Το 1/4 να μην πω παραπάνω από τα υπόλοιπα budget. Και όμως δες που είναι οι Celtics. Έτσι. Μάλιστα. Λοιπόν, φτάσαμε 10 και κάτι. Μαζί μας ήταν η Ότο Κλίν Παντελίδης. Μπαταρίες, λιπαντικά, χημικά, αξεσουάρ αυτοκινήτου, πλήσιμο αυτοκινήτου και γυάλισμα και βιολογικός καθαρισμός στη Ρελού Ραμπλάκη 100 στην Ανοτούμπα, 2310-938-875. Γιώργος Μάσκας φυσικά πάντα μαζί μας, στο hair salon του Γιώργου Μάσκα στο κέντρο της πόλης, Γεωργίου Σταύρου 5, 2310-282-700 για να κλείσει το ραντεβού σας και να κάνετε το μαλλί σας όπως θέλετε ή όπως σας προτείνει ο Γιώργος Μάσκας και η ομάδα του. Facebook και Instagram George Μάσκας hair salon. Πάντα μαζί μας φυσικά και ο Δόξας, Μπαχαρικά και Βότανα. Ό,τι μπορείτε να φανταστείτε στην Μπαχαρικά και Βότανα, τα έχει ο Δόξας στον Ολυμπίου Διαμαντή 21-23-15-56-46 και στο doxaspavlaspices.gr. Λοιπόν, αυτά. Ακολουθεί Μπαλαντέρ, Θανάση Κυλώνης, Νίκος Παπαδόπουλος. Είπαμε αύριο θα είναι λίγο μικρόφωνο στα γήπεδα η δουλειά εδώ. Ναι, αύριο από τις 6. Ξεκινάμε με ΠΑΟΚ 6-7 Ηρακλής. Έτσι, εγώ θα είμαι εδώ στο στούντιο από τις 8 και μετά λογικά, εκτός άμα τα φοιτικά με αφήσουν. Εσύ θα είσαι στο γήπεδο. Θα έτσι, έχουμε ρεπορτάζ μετά. Δηλώσει τα πάντα όλα εδώ στο Λίμπερο 100. Τώρα είναι ωραία φάση, τώρα είναι ένα playoff. Εδώ κρύονται όλα. Λοιπόν, αυτά από εμάς. Μένετε συντονισμένοι στο Λίμπερο. Καλό βράδυ και καλή συνέχεια στο τι κάνετε.